δικτυακός σταθμός «Η Ροή», συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο από τον διαδικτυακό σταθμό «Η Ροή». Μια εκπομπή που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς φιωριτούρες, χωρίς φτιασιδώματα. Γιατί πάντα η αλήθεια σερβίρεται σκέτη. Μας ακούτε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, την ίδια πάντα ώρα. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210-34-28-676. Και τα mail της εκπομπής είναι μικρόφωνο dk@gmail.com και το press.epam@gmail.com. Στο μικρόφωνο ο Απόστολος Ρώσιος, την επιμέλεια ήχων και μουσικής ο Κώστας Δουρίδας και μαζί μας όπως πάντα ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ Δημήτρης Καζάκης για την ανάλυση του σχολιασμού της επικαιρότητας, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Πριν δώσω όμως το λόγο στον αγαπητό Πρόεδρο, θέλω να δούμε για να εξετάσουμε ένα σοβαρό θέμα που είναι το κυπριακό αλλά και οι εξελίξεις με τη γείτονα. Να δούμε όμως ορισμένα πράγματα που τρέχουν στην επικαιρότητα. Για παράδειγμα, έφυγαν οι εκπρόσωποι της Τροϊκάς. Χωρίς συμφωνία μας είπανε. Έτσι λένε και τα ρεπορτάζ. Ωστόσο, όπως μας διαβεβαιώνουν οι κυβερνητικές πηγές, θα υπάρξει εκ του μακρόθεν συζήτηση και αισιοδοξούν ότι θα επέλθει τελικά συμφωνία για την δεύτερη αξιολόγηση. Όμως, πριν να ηλεκτροφωνεί σε τρεις, έχουμε μια περίεργη εξέλιξη. Συμφώνησαν να συναντηθούν οι υπουργοί Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Ολλανδίας για να συζητήσουν το ζήτημα της συμμετοχής του ΔΕΤΑΝΙΤΑΦ και την πορεία στο εξής του νέου μνημονίου ή και πώς θα προκύψει το ζήτημα για την Ελλάδα. Και βεβαίως, αυτό που είναι ακόμη το πιο περίεργο είναι ότι αυτή η συνάντηση, η συζήτηση θα γίνει χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της Ελλάδας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, το οποίο θέλουμε σε πρώτη ανάγνωση να ρωτήσουμε καταρχήν την εξέλιξη στο ζήτημα της αξιολόγησης, να βάλουμε στην κουβέντα τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ και να μας πει πώς αντιλαμβάνεται αυτό τις νέες αυτές εξελίξεις. Το πρώτο πράγμα είναι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν φύγαν όντως. Χθες το βράδυ που πέρασαμε αργά μία η ώρα από το Χίλτον, το Χίλτον είχε φρουρά απ' έξω, πάρα πολύ ισχυρή. Ποιον φυλάγανε? Τον Καραμουρτζούνη? Δεν νομίζω ότι μπορεί να έμεινε πίσω κλιμάκιο για τα περαιτέρω. Δηλαδή για την παραλαβή στοιχείων, γιατί δεν πηγαίνουν πλέον στα Υπουργεία, από όσο ξέρουμε. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο το έχουν οργανώσει και στέλνονται στα iPhones και στα tablets τα στοιχεία απευθείας από το δημόσιο, από τις πηγές του κράτους δηλαδή, τις βασικούς κόμβους λειτουργίας του κράτους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι
Υπάρχει ένα θέμα εδώ το οποίο πλέον ξεπερνάει κάθε όριο. Η ομάδα που θα μαζευτεί δεν έχει καμία τυπική νομοποίηση. Καμία τυπική νομοποίηση. Η ομάδα που θα μαζευτεί για να συζητηθεί τι θα γίνει με το πρόγραμμα της Ελλάδας και αν θα συμμετάσχει ή όχι το Δέλτα Νιτάφ σε αυτό. Δεν έχει τυπική νομοποίηση. Δεν είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε της Ευρωζώνης. Είναι κάποιες χώρες που μαζεύονται. Οπότε η Ελλάδα δεν δεσμευόταν από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος προκειμένου να ζητήσει τη συμμετοχή της. Έστω. Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, για μένα συζητάτε, τουλάχιστον να συμμετάσχω εκεί. Αυτό τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι παρά και ενάντια ακόμη και στις τυπικές υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού, των πρωτογενών συνδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και αυτό που έχουν υπογράψει με την Ελλάδα, δηλαδή τις συμφωνίες των θεσμών με την Ελλάδα, όπως λέγονται θεσμών με εισαγωγικά, τα καταπατούν οι ίδιοι. Που σημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάφορη κατοχή. Κατάφορη κατοχή. Δεν τις αναγνωρίζουν καν το δικαίωμα. Πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, πώς λένε οι πιτσιρικάδες, το λέγαμε παλιά εμείς, δηλαδή δεν ξέρω αν το λένε τώρα οι πιτσιρικάδες, ξεπαραιού. Δηλαδή, ρε παιδί μου, συζητάς για μένα. Παρείες, παρείες. Ναι, ναι, δηλαδή δεν συμμετέχει ούτε καν στην παρέα. Γιατί εδώ είναι παρέα. Μια παρέα που μαζεύεται, που βεβαίως κατά τη γνώμη μου δεν συζητάνε μόνο τα της Ελλάδας, έχουν να κάνουν με την κατάσταση της Ευρωζώνης συνολικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών της γαλλικής κυβέρνησης της προάλλες, μόλις πριν μια εβδομάδα, έβγαλε κάτι κραυγές αγωνίας περί ευρώ και ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εμένα με ανησύχησαν πάρα πολύ, όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι παρά και ενάντια σε κάθε λογική επιμένουν να κρατούν ένα οικοδόμημα ολόκληρο το οποίο καταραίει και πρέπει οπωσδήποτε να το στηρίξουν, σημαίνει ότι θα έχουμε θανάτους. Θανάτους χωρών, θανάτους λαών και όλα αυτά πάμε προκειμένου να στηριχθεί αυτό το πράγμα. Θέλω να βάλουμε λίγο στην κουβέντα μια καινούργια εξέλιξη που ήρθε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, μάλλον από χθες το βράδυ κυοφορείται. Είναι όπως είχε προγραμματιστεί, την Παρασκευή θα είχε συνάντηση το λεγόμενο. Αυτό που λέμε Washington Group. Και έχει οριστεί για την Παρασκευή. Ευνηδίως διέρευσε αργά χθες το βράδυ στην Deutsche Welle. Το Euro Working Group, μήπως εννοείς? Όχι, όχι, είναι. Έτσι λέγεται. Ναι. Washington Group. Τι Washington Group είναι αυτό? Από ποια Washington Group? Εδώ είναι, είναι μια διευρυμένη σύνθεση προφανώς, η οποία ασχολείται παρατύπως. Χωρίς να έχουν θεσμικό ρόλο προφανώς. Ούτε γουστάρουν κανέναν. Ναι. Εντάξει. Αλλά αυτό όμως ήταν μια τελευταία πληροφόρηση. Δηλαδή είχε. Αναβλήθηκε. Αναβλήθηκε μέσω της Deutsche Welle. Και αυτό ανακοινώθηκε από την Deutsche Welle. Που σημαίνει έβαλε το δάχτυλο ο ίδιος ο Σόιμπλε. Mm-hmm. Για να γίνει αυτή η διάλυση. Ναι. Προφανώς δεν έχουν καταλήξει σε κάποια πράγματα. Και όλα αυτά, για συμμάχους. Όλα αυτά. Τι μας δείχνουν, δηλαδή, τι πρέπει να περιμένουμε στην 5η του Δεκέμβρη, παράδειγμα, που είναι το, ναι, που είναι το Συμβούλιο. Γιατί αυτές τις χώρες, καταρχάς γιατί μαζεύονται αυτές οι χώρες. Μέχρι τώρα βλέπαμε ότι και μόνο η συνάντηση Γαλλίας-Γερμανίας αρκούσε για να χαραχτεί γραμμή, το έχουμε δει πολλές φορές, ναι. Η συνάντηση των Γάλλων με τους Γερμανούς σε όλα τα επίπεδα, είτε σε επίπεδο Μέρκελ, είτε σε επίπεδο υπουργών, ναι. Καθόριζε γραμμή τις παραμονές ενός Eurogroup ή ενός Ecofin και οτιδήποτε. Τώρα γιατί και με αυτές τις χώρες? Κατά τη γνώμη μου, φοβούνται πάρα πολύ. Φοβούνται πρώτον, τις 4 Δεκεμβρίου θα έχουμε το δημοψήφισμα στην Ιταλία. Ο Ρέντζι πάει κατά διαόλου. Όταν μιλάμε, πάει κατά διαόλου. Παρεμπιπτόντως, έχει σηκώσει πολύ τους τόνους κατά της Ευρώπης. Βέβαια. Έχει αποσύρει την ευρωπαϊκή σημαία από τις εμφανίσεις της. Είναι η δεύτερη κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το κάνει αυτό. Η πρώτη ήταν η πολωνική. Η καινούργια πολωνική κυβέρνηση, ναι, αφαίρεσε από τις δημόσιες εμφανίσεις, εκεί που βγαίνει ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί και δίνουν τις εντεύξεις, αφαιρέθηκε η ευρωπαϊκή σημαία. Ναι. Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ναι. Λοιπόν, το έκανε και ο Ρέντζι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό το έκανε όταν έβλεπε να καταραίει η δημοτικότητά του και ιδιαίτερα η πρότασή του για το δημοψήφισμα. Νομίζω θα πάθουμε τέτοια πανελευθερία και αυτό θα στοιχήσει πάρα πολύ στην Ιταλική οικονομία, καθότι εκτεθειμένη καθώς είναι, θα είναι εύκολο θύμα για τους κερδοσκόπους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λειτουργούμε στην παγκόσμια οικονομία, λειτουργούμε με βάση τα ένστικα των κερδοσκόπων.
Λοιπόν, θα πέσουν επάνω τους να τη λιανίσουν. Ξέρουν ότι το τραπεζικό του σύστημα είναι κατά διαόλου. Πώς θα γίνει αυτό, γιατί αυτό είναι λίγο. Είναι εκτεθειμένη, η οικονομία. Οι ιταλικές τράπεζες είναι ανοιχτές. Και ιδιαίτερα οι λεγόμενες τράπεζες αποταμιευτικές, όσες έχουν απομείνει ακόμη. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Η Ιταλία δεν έχει ούτε κεντρική τράπεζα για να την υποστηρίξει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν επεμβαίνει γιατί δεν έχει αφενός τη δυνατότητα. Και αφετέρου οι Γερμανοί πιέζουν για bail-in στις ιταλικές τράπεζες. Το λεγόμενο κούρεμα κατά δύο δηλαδή. Ναι. Από τα μέσα ή ομολόγων ή οτιδήποτε. Ναι. Λοιπόν, και υπάρχει θέμα. Πώς ακριβώς θα υποστηρίξει τις τράπεζες του ο Ρέντσι. Και φοβάται ότι μετά τις 4 Δεκεμβρίου, στο δημοψήφισμα που θα πάθει τη λαχτάρα της ζωής του, λοιπόν, θα ξημερώσει μια μέρα σαν για αυτή που έφερε την Deutsche Bank στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ή κάτι αντίστοιχο που συνέβη με τη Βρετανία. Αλλά η Βρετανία έχει δική της κεντρική τράπεζα. Έχει 28 χώρες δίπλα της. Δεν εννοώ τις κοινοπολιτείες, δεν εννοώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραπάνω είναι η κοινοπολιτεία. Οπότε και μια δυνατή οικονομία που μπορεί να υποστηριχτεί ή να αντέξει την κάθοδο της λίρας, της Βρετανικής λίρας, η Ιταλία. Από την άλλη μεριά η Ισπανία έχει πάει κατά διαόλου. Δεν πέτυχε κανέναν δημοσιονομικό στόχο. Δεν τις βάλανε μέτρα. Δεν τις επιβάλλανε καινούριο μνημόνιο για να μην ενταθούν, όπως είπαν οι ίδιοι, να μην ενταθούν τα αντιαιαία αισθήματα στον Ισπανικό λαό. Την ίδια ώρα όμως συζητάνε για πρόστιμο. Να τις βάλουν πρόστιμο. Δηλαδή θα βυθίσουν ακόμη περισσότερο την Ισπανική οικονομία. Και οι τράπεζες φυσικά εκεί πέρα και εκεί είναι εκτεθειμένες πάρα πολύ. Όλα τα υπόλοιπα είναι κολοκύθια. Και την ίδια ώρα, πρόσεξε, το καινούριο στοιχείο που έχει φέρει το Brexit αλλά και η κατάσταση συνολικά στην Ευρωζώνη είναι ότι σιγά σιγά, οριακά μεν, αλλά το κόστος δανεισμού για τις μεγάλες οικονομίες ανεβαίνει. Και αυτό είναι δείκτης κινδύνου. Τι σημαίνει κόστος δανεισμού? Δηλαδή τα επιτόκια αρχίζουν και ανεβαίνουν όταν δανείζονται τα κράτη. Ναι. Και βεβαίως όταν μιλάμε για τη Γερμανία, αντέχει ακόμη. Για πόσο είναι ένα ζήτημα. Ναι, έχει ζητήσει ο Ιταλός Πρωθυπουργός παρέμβαση οικονομική, δυναμική οικονομική παρέμβαση της Γερμανίας για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης. Βεβαίως. Ναι, αλλά αυτό θα την αποδυναμώσει την ίδια τη Γερμανία, ενώ αυτή τη στιγμή συσσωρεύει η Γερμανία για να μπορέσει να αντέξει ενδεχόμενες και μεγάλες μεταβολές. Αυτό το πράγμα θα την εκθέσει πάρα πολύ στην κρίση. Αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει ένα τέρας που λέγεται κερδοσκοπία αγορών. Αυτή η κερδοσκοπία αγορών τρέφεται από θύματα. Είναι ένα είδος ιένας. Σε φυσιολογικές συνθήκες, αυτού του τύπου οι κερδοσκοπικές επιθέσεις είναι αυτό που λέμε καθαρίζουν την αγορά από τα πτώματα για να προχωρήσει μπροστά η αγορά. Αλλά στα μεγέθη που έχουν φτάσει οι αγορές και τα επίπεδα κερδοσκοπίας που έχουν φτάσει πλέον είναι αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Δηλαδή, μόλις σε βάζουν στο στόχαστρο, πώς θα το πούμε, την παραμικρή αδυναμία, σε ξεσκίσανε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ψάχνουν τώρα. Ψάχνουν να βρούνε πού είναι η αδυναμία σου. Και μόλις εμφανιστεί μια αδυναμία, μπορεί να ξεσκίσουν μια χώρα σαν τη Γερμανία. Εδώ παραλίγο να τσακίσουν την Deutsche Bank, που η Deutsche Bank είναι περίπου σαν τη Γερμανία, δηλαδή από άποψη οικονομικής επιφάνειας. Λοιπόν, γι' αυτό φοβούνται, τρέμουν σαν τρελοί. Η Αμερική δεν θα τους υποστηρίξει. Μα η Αμερική δεν έχει όφελος, δηλαδή δεν θα έχει ζημιά από μια τέτοια εξέλιξη. Όχι, δεν θα έχει ζημιά. Δεν θα έχει ζημιά, διότι δεν θα έχει απαραίτητα να δεν θα έχει ζημιά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκαθαρίστο το τοπίο στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος μιλάει με πιο παραδοσιακά καπιταλιστικούς όρους, δηλαδή μια επιστροφή περισσότερο στις παραδοσιακές αγορές τοποθετήσεων κεφαλαίων, όπως είναι τα ακίνητα, όπως είναι οι υποδομές, σε τέτοια πράγματα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να ρίξει το βάρος του σε σειρματαγορές. Τώρα δεν ξέρω τι ισορροπία θα βγει από αυτή την ιστορία. Όπως και να έχει όμως, δεν μπορεί να περιμένει η Ευρωζώνη πότε θα βγει η ισορροπία του για τον Τραμπ. Σωστά, ναι. Γι' αυτό είναι και ο πανικός. Από την άλλη μεριά έχουν μια Ελλάδα που τα έχει φτύσει, για να μην πω τίποτα χειρότερο, και δεν μπορεί να το κρατάνε στην επιφάνεια μια ζωή. Αυτή τη στιγμή την κρατάνε είμαστε, πώς θα το πούμε, είμαστε κάτω και μας έχουν βάλει ένα καλαμάκι στην επιφάνεια και ρουφάμε αέρα. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτό θέλω, μήπως υπάρχει κάποια σύνδεση με την αναβολή του Mini Eurogroup της Παρασκευής, μήπως υπάρχει κάποια σύνδεση σε αυτό? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει άμεσα σχέση με την όλη κατάσταση εδώ πέρα, που βεβαίως είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, είναι πολύ σημαντικό. Και ενδεχομένως αυτό το πράγμα θα περιμένουμε βέβαια να δούμε, γιατί αυτές οι αναβολές και αυτού του τύπου τις συζητήσεις με τις μεγάλες οικονομίες παραπέμπουν σε ριζικές λύσεις.
για τα ζητήματα. Εμένα μου μυρίζει πολύ πιο έντονο πλέον μετά από αυτά τα πράγματα και με τα γεγονότα που θα δούμε με τον Ερντογκάν, γιατί συνδέονται με αυτά, πλέον το δεύτερο νόμισμα. Δηλαδή φοβάμαι ότι είναι πιο κοντά από ό,τι ήταν πριν μια εβδομάδα. Να το συζητήσουν δηλαδή πιο κοντά, γιατί το συζητάνε οι μεγάλες οικονομίες, που σημαίνει ότι ίσως να πάνε σε μια λύση 2 ευρώ ή 2 ζωνών ή 3 ζωνών, των μεγάλων οικονομιών και των μικρών οικονομιών. Βορράς και νότους δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, και να προσπαθήσουν να βρουν κάποιες διευθύνσεις τέτοιες. Πάρα πολύ δύσκολο και εξαιρετικά επικίνδυνο για όλες τις χώρες. Για μας ήταν καταστροφικό, δεν το συζητάμε. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, πολλοί λένε, αν και είναι αρκετοί αυτοί, ξαναμπαίνουμε πάλι στη ζήτηση αυτή του διπλού νομίσματος, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η ομίχλη πέριξ του διπλού νομίσματος, ακούμε από πολλές πλευρές ότι γιατί δεν είναι καλά, μια χαρά είναι, εδώ θα έχουμε ένα δικό μας νόμισμα με το οποίο θα συναλλασσόμαστε, θα μπορούμε να κάνουμε ανάπτυξη κλπ. Και έξω θα έχουμε... Δεν θα είναι έξω, είναι μέσα. Λειτουργεί στην οικονομία μέσα. Θα λειτουργήσουν δύο, στις εσωτερικές συναλλαγές δηλαδή, δύο νομίσματα. Τουλάχιστον δύο. Εντός της Ελλάδας δύο νομίσματα. Δύο νομίσματα, τουλάχιστον δύο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, με συγχωρείτε, πάρα πολλοί κόσμος θα πάει να τοποθετήσει τα χρήματά του ή θα φροντίζει να έχει τοποθετήσει χρήματα στα δολάρια. Και τότε θα κινείται το δολάριο σε τρελούς. Και μάλιστα τώρα που ανεβαίνει το δολάριο. Ναι. Συμφέρει και πέφτει το ευρώ. Yeah. Συμφέρει. Υπάρχει μετακίνηση χρημάτων από το ευρώ προς το δολάριο. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα θα έχουμε τυπικά δύο, ενδεχομένως παραπάνω. Δηλαδή θα λειτουργήσουν και άλλα νομίσματα μέσα στην οικονομία. Για παράδειγμα. Πώς θα γίνει αυτό, γιατί δεν είναι κατανοητό. Είναι πολύ δηλαδή... απλό. Πες ότι στις παραμεθόριες περιοχές σου δίνουν αυτό το γκέουρο. Σαν παράλληλο νούμερο, νόμισμα. Το νόμισμα το αυτό δεύτερο. Που έχει προτείνει και ο κ. Παπαδημητρίου. Ο Υπουργός Οικονομίας. Ο Υπουργός Οικονομίας, ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Τώρα στις ΣΕΡΕΣ, όταν λέω στις ΣΕΡΕΣ, θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Ας σου δώσω τον γκέουρο κτλ. Λοιπόν, για ποιο λόγο εσύ να κινείσαι με τον γκέουρο, για ποιο λόγο, όταν θα προσπαθήσεις τα ευρώ σου να πας στη Βουλγαρία, να τα μετατρέψεις σε βουλγαρικό λέβα και αυτό να το χρησιμοποιήσεις. Γι' αυτό θα έχει μεγαλύτερη αξία από τον γκέουρο. Θα είναι πιο σταθερό, είναι κρατικό νόμισμα. Άρα δηλαδή τι θα προσπαθήσει να κάνεις τα γκέουρο σε ευρώ, ναι, πάλι. Δηλαδή η Μακεδονία και η Θράκη θα κινείται με βουλγαρικό λέβα ή ενδεχομένως με τουρκική λύρα. Ναι, γιατί τη συναλλακτική είναι αξία είναι, δηλαδή. Ακριβώς, έχει μεγαλύτερη, πώς να το πούμε, η υπόσταση. Αγοραστική ικανότητα. Ναι, αυτό το απέναντι στον γκέουρο. Θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, και είναι και φυσιολογικό. Η μαύρη αγορά θα σπάσει κόκαλα. Αυτό δεν θα έχει ισοτιμία, δεν θα έχει ισοτιμία. Ό,τι και η ισοτιμία να αποφασίζεται κεντρικά, δεν υπάρχει περίπτωση να υπακούσει η αγορά. Γιατί η αγορά έχει τους δικούς της κανόνες, είναι ελεύθερη. Ελεύθερη με την έννοια είναι αρρύθμιστη. Η αγορά με αυτή την έννοια δεν ρυθμίζεται από πουθενά. Και ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι σε ελεύθερη πτώση. Όταν βρίσκεσαι σε ελεύθερη πτώση και ο άλλος δεν ξέρει τι του ξημερώνει αύριο, δεν είναι δυνατόν να. Θα έχουμε τα φαινόμενα μαυραγορητισμού που είχαμε. Στο νόμισμα που είχαμε στην παλιά ναζιστική κατοχή. Το ίδιο είναι. Ναι, όποιος είχε χρυσές λίρες ήταν πλούσιος. Ναι, αν έχουν όμως κλειδώσει την ισοτιμία ένα προς ένα παράδειγμα, δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό το πράγμα, γιατί στην πράξη καθορίζεται η ισοτιμία όταν ο άλλος θα πάει να αγοράσει αυτά που χρειάζεται. Και αν μπορεί να τα αγοράσει. Σου πει ο άλλος, εγώ δεν σου πουλάω, ρε φίλε. Γιατί εγώ τον προμηθευτή μου θα τον πρέπει να τον πληρώσω σε ευρώ. Πώς θα τον πληρώσω, από πού και ως πού. Δεν τα δέχεται αυτά. Η τράπεζα δεν θα τα δέχεται. Και ο λόγος που δεν τα δέχεται, θα τα δέχεται μια συγκεκριμένη ισοτιμία πάρα πολύ χαμηλή, γιατί και αυτή έχει ανοίγματα σε ευρώ. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες χρωστάνε πάνω από 120-130 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, μισό λεπτό, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα θα είναι μια συμπίεση τρομακτική. Δεν υπάρχει δυνατότητα σε αυτές. Δεν βάζεις διπλό ή τριπλό νόμισμα, ιδιαίτερα σε οικονομίες που είναι σε ελεύθερη πτώση. Για να την παραβάλω λίγο τώρα την πρόταση του ΕΠΑΜ πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά αυτό που πρεσβεύει το ΕΠΑΜ που λέει το νόμισμα το εθνικό. Το πρώτο πράγμα. Το πρώτο πάλι πράγμα, θα έχουμε ευρώ και εθνικό νόμισμα. Όχι. Το πρώτο πράγμα είναι ότι οι νομισματικές αρχές τις ελέγξεις εσύ. Ναι, μα στο γκέωρο για παράδειγμα δεν θα τις ελέγχουν. Όχι. Γιατί? Όχι, το ελέγχει το ευρώ. Η Ευρωζώνη. Μα αφού θα μου δώσουν το δικαίωμα να εκδώσω νόμισμα. Ναι, θα σου δώσουν αυτή το εκδικαίωμα.
Και αυτοί θα κανονίζουν την δική σου κυκλοφορία. Όχι, δεν είναι μόνο πώς θα κόβεις, μπορεί να κόβεις ελεύθερα. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που σου ελέγχουν το σκληρό συναλλάγμα, δηλαδή το ευρώ, αυτό το, ό,τι και να κόβεις εσύ, θα είσαι υποχρεωμένος να προσδιορίσεις με βάση το ευρώ. Δηλαδή, με βάση αυτά που έχω σε ευρώ. Τις υποχρεώσεις μου σε ευρώ. Αφού έχω υποχρεώσει ευρώ, είτε είμαι επαγγελματίας, είτε είμαι τράπεζα, είτε είμαι επιχείρηση. Και τώρα έχουμε εθνικό νομίσμα που κάνουμε εμείς. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Εμείς τις μόνες υποχρεώσεις που έχουμε είναι στο εξωτερικό ζωζύγιο. Στο εξωτερικό ζωζύγιο, το οποίο συνδέεται με συνάλλαγμα, με συναλλαγματικά αποθέματα. Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τα συναλλαγματικά αυτά αποθέματα όμως δεν είναι απαραίτητο να είναι σε ευρώ αφενός. Και δεύτερον, έχει να κάνει με τη συνολική οικονομία, με τη συνολική κίνηση οικονομίας. Στις εσωτερικές συναλλαγές δεν θα υπάρχει άλλο νόμισμα. Δεν θα επιτρέπεται άλλο νόμισμα. Ούτε θα επιτρέπεται η ελεύθερη εισαγωγή άλλου νομίσματος. Δεν θα επιτρέπεται. Θα έχει μόνο όπως ήταν στην παλιά δραχμή. Δηλαδή θα προστατεύεται το νόμισμα. Λοιπόν, όπως θα προστατεύεται και η οικονομία. Δηλαδή η κίνηση κεφαλαίων δεν θα είναι ελεύθερη. Θα είναι ελεγχόμενη. Και τι θα φεύγει και τι θα μπαίνει. Και μάλιστα με ταυτότητα. Γιατί βεβαίως μας ενδιαφέρει και τι σοκ κεφάλαια είναι αυτά. Δηλαδή από πού προέρχονται, τι είναι αυτά, άμα είναι εγκληματικά. Θα υπάρξει ένα capital control κατά κάποιο τρόπο. Τώρα ναι, είναι capital control. Αυτό που λέμε εμείς είναι capital control. Δεν είναι αυτό capital control που κάνουν αυτοί στις τράπεζες. Τώρα επιστημονικά λέγεται τραπεζικό moratorium. Είναι ένα moratorium διαδικασιών, τραπεζικών διαδικασιών που έχουν ανασταλεί. Γι' αυτό το λέγεται moratorium. Μάλιστα. Σωστά. Το λένε capital control, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τι είναι. Περιορίζεται η δραστηριότητα, η τραπεζική δραστηριότητα στον ΚΙΣΕ. Ποιον πλήττει αυτό που έχει ανάγκη τον ΚΙΣΕ. Το συναλλασσόμενο. Το συναλλασσόμενο που είναι ο καταθέτης κατά κύριο λόγο, ο επαγγελματίας και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Αυτό είναι. Γιατί οι πολυεθνικές έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς κεφαλαίακους και κινούνται και εξωτερικό, στο εξωτερικό. Οι πολύ μεγάλες εταιρείες. Αν και κάποια που εξαρτάται την εσωτερική αγορά και όσο μεγάλη και να είναι, έχει προβλήματα. Λοιπόν, εμείς δεν λέμε τέτοια πράγματα. Με κανένα τρόπο. Λέμε προστασία στον παραγωγό, προστασία της οικονομίας ώστε να μπορεί να κινείται μόνο ένα νόμισμα και να εξαρτάται από την απόδοση της οικονομίας. Πάει καλά η οικονομία, πάει καλά το νόμισμα. Δεν πάει καλά η οικονομία, δεν πάει καλά το νόμισμα. Δηλαδή, πάλι ας πούμε δεν έχει σχέση με το πόσο θα κόβεις εσύ. Αν κόψεις και να κόψεις 3 εκατομμύρια. Όχι, έχει να κάνει με το γεγονός. Δεν θα έχει πληθωρισμό μετά. Όχι. Ο πληθωρισμός υπάρχει μόνο όταν η οικονομία δεν μπορεί να παράξει αντίστοιχα με την αγοραστική δύναμη που υπάρχει στον πληθυσμό. Αυτό έχει παραγωγή. Εκτός βεβαίως και αν έχει καρτέλι trust στην οικονομία. Οπότε επιβάλλονται υψηλές τιμές επειδή ακριβώς υπάρχουν συμφωνίες σε καρτέλι trust. Όπως το βλέπουμε κατά καιρούς. Βεβαίως. Όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα σήμερα. Ναι. Είναι κατοπιλωμένοι. Πολλοί κλάδοι, σχεδόν όλοι, έχουν καρτελοποιηθεί ή υπάρχουν trust. Συμφωνίες δηλαδή για υψηλές τιμές που παρά το γεγονός ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην οικονομία δεν πέφτουν. Ναι. Άρα λοιπόν για να πάμε ξανά στο προηγούμενο θέμα με αυτό που λέγαμε για την χρησιμοποίηση του γκέωρο κλπ. Στην περίπτωση δηλαδή αυτού του διπλού νομίσματος έχουμε τάσεις εξαθλίωσης ουσιαστικά, αν κατάλαβα καλά, ναι. Μετά από λίγο διάστημα. Ναι, ταχύτατη. Και αυτό θα έγκυται, δηλαδή θα προκληθεί από την διαρκή υποτιμητική κατάσταση του νομίσματος. Ενός νομίσματος το οποίο δεν θα έχει αντίκρισμα. Δεν θα έχει αντίκρισμα ούτε στη δουλειά τη δική σου, ούτε σε επενδύσεις οικονομίας, ούτε πουθενά. Απλά θα διευκολύνει την υποτίμηση της ελληνικής οικονομίας. Θα την επιταχύνει. Αυτό δηλαδή τώρα, γιατί θέλω να τα κάνω μια αντιπαραβολή. Αυτό είναι στο πίσω μέρος του κεφαλίου τους, αυτού που σου λένε να σου βάλω το δεύτερο νόμισμα. Μάλιστα. Να βρεις δουλειά. Γιατί τους σου λένε. Ναι. Θα σου βάλω εγώ το δεύτερο νόμισμα. Οπότε θα κοστίζεις πολύ λιγότερο στον επενδυτή. Ο επενδυτής θα έχει να κάνει επένδυση επειδή εσύ του κοστίζεις μπυρ παρά. Και θα σου κάνει δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Γιατί άμα λειτουργούσε έτσι, τότε η Βουλγαρία θα πρέπει να ήταν από τις κορυφαίες οικονομίες. Τις κορυφαίες οικονομίες του κόσμου. Εφόσον είναι τόσο φτηνή. Ή η Αλβανία. Ψάχνουμε μακριά. Σήμερα συζητάγαμε γιατί η Αλβανία είναι πώς το λένε, 8 ευρώ το δεκάωρο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το μεροκάματο. Λοιπόν, με συγχωρείτε τότε γιατί θα γίνει ο παράδεισος. Θα ήταν εκεί των επενδύσεων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Όχι. Μάλιστα, πρόσφατα στην Αλβανία, που βέβαια δεν υφίσταται κράτος εκεί. Μιλάμε
το έχουν. Μα εκεί τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει σε αναπτυξιακή τροχιά κλπ. Είναι και η τελευταία του αναπτυξιακή, έτσι, το στήριγμα, δυναμική, το αναπτυξιακό, ας πούμε, που έχουν κάνει στα Λαβάνια, επέτρεψαν σε κάθε οικογένεια να έχει 50 ρίζες χασίσα. Ναι, ελεύθερα, νόμιμα, για να μπορούν να συμπληρώνουν το εισόδημά του. Το οποίο πουλιέται σε ιταλικές εταιρείες. Αυτό είναι υπαρκτό ή είναι αστείο? Όχι, όχι, είναι πραγματικότητα. Δώσανε το δικαίωμα, το συζητάνε και εδώ. Ο ΓΚΑΠ μας το φέρε, θυμάσαι? Τα γλαστράκια με αυτό για προσωπικές χρήσεις και ιστορίες. Εκεί το πάνε ανοιχτά. Πράσινη ανάπτυξη. Και μαρουλόφυλλα. Λοιπόν, εκεί το κάνανε νόμο και σου λένε μέχρι 50 ρίζες έχει δικαίωμα κάθε νοικοκυριό, γιατί είναι ανθεκτικό φυτό, έχει πολλαπλές οδιές και δυνατότητα, είναι το είναι από την αρχαιότητα, το ξέρουμε ότι είναι το φυτό του φτωχού, ακριβώς για αυτό το λόγο. Γι' αυτό και υπάρχει και στη Λατινική Αμερική που έχει 4 οδιές στο χρόνο. Ναι, μα έχει επιτραπεί τώρα, με βάση τον νόμο επιτρέπεται η καλλιέργεια για βιομηχανικούς σκοπούς κλπ. Βεβαίως, αλλά με οργανωμένη και ιστορία. Ναι. Εκεί πέρα λες 50 ρίζες. Αυτό είναι το γνωστό, βλέπεις, δηλαδή, που στρίβουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Και έρχονται όλοι οι Ιταλοί ανάρπαστο. Α, γι' αυτό έχει αύξηση του τουρισμού της Ιταλίας. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Ναι, λοιπόν, και με αυτά θα. Α, και αυτό ανάπτυξη είναι. Έτσι. Ναι, στο πλαίσιο της πράσινης. Βεβαίως. Πράσινη είναι. Με αυτά θα φτάσουμε στο πρώτο μέρος, στο πρώτο διάλειμμα, το σημερινό. Θα κάνουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε πάλι στην εκπομπή, στο μικρόφωνο. Το τηλέφωνο της επικοινωνίας, ξαναλέμε, είναι 210-34-28-676 για παρατηρήσεις, σχόλια και οτιδήποτε άλλο θέλετε να στείλετε στην εκπομπή. Είμαστε εδώ 35-40 λεπτά μετά τις 2 και συζητάμε το θέμα, είχαμε πει προηγουμένως για το θέμα, μιας και αναφέραμε στο θέμα της Αλβανίας, να μείνουμε λίγο στην Αλβανία, γιατί θεωρώ πως τα τελευταία γεγονότα που έχουν σχέση με τα εθνικά μας ζητήματα έχουν ένα σοβαρό ενδιαφέρον, όχι μόνο για να σχολιαστούν αλλά και να μας ανησυχήσουν, θα έλεγα. Τι συνέβη? Έχουμε τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας να θέτει ευθέως πλέον επισήμως ζητήματα που για μας, όχι δεν υφίσταται, αλλά δεν υπήρχαν για χρόνια. Παράδειγμα το θέμα των τσάμιδων, και επιπλέον να θέτει ζητήματα, δηλαδή που έχουν σχέση με διεκδίκηση ζωτικού χώρου της Ελλάδας. Γιατί όταν σου λέει ότι όταν θα κάνετε έρευνες για πετρέλαιο στο Ιόνιο, πρέπει να έχουμε γνώση και εμείς. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι... Ξεπερνάει τα εσκαμμένα κατά πολύ. Από την πλευρά τη δική μας έχω μια χλιαρή αντίδραση. Έχω μια επικοινωνία του Πρωθυπουργού, κάτι ψέλησαν, εν πάση περιπτώσει, στην... Επίσημο ο κύριος Κοντζές έχει αναγγείλει ότι έχει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, χωρίς να ξέρει κανένας τι είναι αυτά τα μέτρα, να μην έχει ζητηθεί στη Βουλή τίποτα, να μην ξέρει κανένας. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Αλβανία, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τα Σκόπια, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τον Ερντογκάν. Δηλαδή, άμα είναι τέτοια τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επειδή αν τους τα δίνουμε καλύτερα να τους δίνουμε και το κλειδί να τελειώσουμε, ας πούμε. Άμα είναι έτσι. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, πώς μπορεί να. Πώς προδιαγράφεται το μέλλον τουλάχιστον σε αυτό το την δυτικό-βόρεια πλευρά, ας πούμε, της Ελλάδας. Από τη στιγμή που προκαλούν με τέτοια τρόπο κυριαρχικά δικαιώματα, ένα κράτος όταν προκαλεί ένα άλλο κράτος γειτονικό στα ζητήματα κυριαρχικών του δικαιωμάτων και μάλιστα επί της ουσίας, σημαίνει ότι έχει μετρήσει την ισχύ, το ισοζύγιο ισχύος, και έχει βρει ότι ο άλλος είναι ευκόλος αντίπαλος. Δηλαδή μας θεωρούν εντελώς εύκολο αντίπαλος, ναι, τελείως. Χωρίς ούτε ένα, ναι, μια και μέτρο αντίδρασης. Ναι, και εδώ δεν έχει να κάνει με το τι στρατηγική ισχύ έχει η Ελλάδα. Έχει να κάνει με το τι πολιτική, οικονομική και γεωστρατηγική ισχύ έχει η χώρα. Στη διπλωματική φαρέτρα, σε πολιτικά επιχειρήματα. Έτσι, διπλωματικά, λοιπόν, επιχειρήματα. Έχουμε εκμηδενιστεί. Για να βλέπεις, μέχρι και η Αλβανία, ο Αλβανός, λοιπόν, να σου θέτει ζητήματα, σημαίνει ότι, γιατί από ό,τι ξέρω, η Αλβανία δεν έχει θέσει ποτέ ζητήματα, με εξαίρεση την υπόθεση του Κοσόβου, που και εκεί ήταν το ΝΑΤΟ πίσω, αλλά και δεν ήταν και επίσημη απέτηση.
της αλβανικής κυβέρνησης ήταν συμμοριών που είχαν δημιουργηθεί από τον ΝΑΤΟ, γνωστό ο Τσεκάδας και η ιστορία κτλ. Αλλά επίσημα να θέτει ζητήματα τώρα η αλβανική κυβέρνηση δεν έχει ξαναγίνει από το 18 που ιδρύθηκε η Αλβανία. Δηλαδή γι' αυτό και οι διπλωμάτες τη λέγανε τον, ο απόπατος της Ευρώπης τη λέγανε πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη λέγανε απόπατος της Ευρώπης και πιο καλλιτεχνικά τη λέγανε ο βραχόκηπος της Ευρώπης. Μάλιστα ο Βίκτορ Εμμανουέλ, ο αυτοκράτορ επί Μουσολίνη, όταν κατέλαβε ο Μουσολίνη την Αλβανία σε μια νύχτα, του λέει: καλά, τι πήγες να καταλάβεις, το βραχόκηπο της Ευρώπης, τι δουλειά έχουμε εμείς στα κατσάβραχα, η Ιταλική Αυτοκρατορία, ας πούμε. Ναι. Τέτοια εκτίμηση είχαν. Λοιπόν, αυτή την Αλβανία που την έχουν ισοπεδώσει. Κυριολεκτικά την έχουν ισοπεδώσει. Και δεν έχει να κάνει με το αλβανικό λαό, προς Θεού, έτσι. Έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρονται οι μεγάλες δυνάμεις και πώς. Αυτή σου θέτει θέμα. Σημαίνει ότι από άποψη ισχύως, γεωστρατηγικής, πολιτικής και οικονομικής ισχύως, είσαι μηδέν, για να μην σου πω κάτω από μηδέν. Αυτό το πράγμα εκτιμούν αυτοί. Γι' αυτό και σου βάζουν. Που σημαίνει τι, ότι θα συνεχιστεί αυτό. Μάλιστα. Και θα κλιμακωθεί. Αυτό όμως θέλω να δούμε, να εξηγήσουμε λίγο. Το τελευταίο που έχει βάλει, γιατί θεωρώ πως δεν υπήρχε αυτό το ζήτημα, όχι των τσάμιδων, αυτό με το θέμα των γεωτρήσεων και των διεκδικήσεων περιοχής ισοτικού χώρου του Ιωνίου Πελάγους. Αυτό πως προέκυψε τελικά το τελευταίο, λέω. Δεν ξέρω πως προέκυψε, γιατί το βάλανε πιο κάτω την Πρέβεζα. Γιατί να το βάλουν στο ζήτημα μέχρι το ύψος της Πρέβεζας μπορεί να το θεωρεί, δεν είναι λογικό, δεν έχει βάση πουθενά, αλλά άμα θεωρείς, ας πούμε, ότι η αρχαία Αλβανία, η μεσαιωνική Αλβανία έφτανε μέχρι την Πρέβεζα, ας πούμε. Αυτό που λένε Μεγάλη Αλβανία, δηλαδή, ναι, ο Χάρτης. Η μεσαιωνική, όπως τουλάχιστον αυτή την αντιλαμβάνονται. Λοιπόν, ήταν μέχρι την Πρέβεζα, σου λέτε, αλλά δεν είναι όμως έτσι. Έτσι, λοιπόν. Σου βάζουν ζητήματα για το κατάκολο, δηλαδή όλο το Ιόνιο. Σου βάζανε ζητήματα για τα στενά που υπάρχουν με τα νησιά, στην Κέρκυρα κτλ. Εξανάγκασαν, τέλος πάντων, να καταργηθεί ναυτικό φυλάκιο ακριβώς βόρεια της Κέρκυρας, που φύλασε το ναυτικό διάβλο. Δηλαδή, με συγχωρείς, δηλαδή. Εάν είναι, ρε παιδιά, απέναντι σε μια Αλβανία που την έχουν καταστρέψει, που την έχουν ισοπεδώσει, που την έχουν κάνει αυτά που την έχουν κάνει, να είσαι τελείως χωρίς κανενός είδους πολιτική, οικονομική, γεωστατική άμυνα, χαίρομαι πολύ, ρε παιδιά. Εντάξει, παιδιά, ας έρθει κανένας να μας πάρει. Δηλαδή, δεν είναι θέμα. Και κάτι άλλο δεν καταλαβαίνω. Εφόσον μπαίνει θέμα από την Αλβανία. Είναι γνωστό ότι η Αλβανία δεν έχει ούτε στρατό, ούτε στόλο, ούτε η αεροπορία. Είναι όλα στο ΝΑΤΟ. Ανήκει στο ΝΑΤΟ ολοκληρωτικά η άμυνα της χώρας. Ναι. Έτσι. Και μάλιστα το ΝΑΤΟ μιλάει για ασφάλεια, όχι για άμυνα πλέον. Λοιπόν, εμείς γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ? Για να μας βάλει οράμα, πώς τον λένε, το ζήτημα του τσάμιδων. Γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, φέρει τώρα ως επιχείρημα ότι θα βάλει βέτο για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας η Ελλάδα. Τι μου λες, όπως έβαλε βέτο και στην Τουρκία. Και βγαίνει τώρα ο Ερντογκάν και ζητάει τη Λοζάνη. Φέρετε πίσω τη Λοζάνη. Δηλαδή, έλεος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι τελικά τι μας έχει ωφελήσει το γεγονός ότι ανήκουμε σε αυτούς τους υπερκρατικούς μηχανισμούς και συμμαχίες. Σε τι μας έχει ωφελήσει? Παραδώσαμε τα σύνορά μας στην Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή. Παραδώσαμε το Αιγαίο στο ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο το Αιγαίο, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ωραία, σε τι ακριβώς μας έχει ευνοήσει αυτό? Σε τι μας έχει βοηθήσει? Βεβαίως οι εθελόδουλοι, τα γιουσουφάκια λένε ότι άμα το κάνουμε θα είχαμε πόλεμο. Εντάξει, μια ζωή έτσι είναι. Μια ζωή. Άμα κάνεις κάτι σαν χώρα και ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα, σου λένε «Ω, θα γίνει πόλεμος». Και τελικά τα παραδίδουμε μόνοι μας για να μην γίνει πόλεμος. Ο Κασομούλης, ξέρεις τι έλεγε στα απομνημονήματα, στρατιωτικά ενθυμήματα? Όταν είσαι δειλός ή προδότης και όταν βλέπεις το καθήκον ότι σε οδηγεί να υπερασπίσεις την πατρίδα και επικαλείς τον πόλεμο, αυτό δεν υποδηλώνει τίποτα άλλο παρά αυτό που σε οδηγεί στη δειλία. Αυτό το πράγμα είναι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε αυτά τα πράγματα. Όσο υποχωρείς, τόσο θα πιέζει ο άλλος. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο να θέτουν ζητήματα στην υπηρετική Ελλάδα, στα ζητήματα υπηρετικής Ελλάδας. Και τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή,
Εντάξει, θυμούμαστε όλοι ότι ο Αντρέας Παπανδρέου ή ο, θυμάμαι, ο Εθνάρχης, ο λεγόμενος, μιλάγανε για κάζους μπέλι. Ναι. Ήταν μια τεχνική, ένας ελιγμός διπλωματικός που απέτρεπε ορισμένες καταστάσεις. Ναι, αν χρειαστεί και αυτό. Μπορεί, είναι σε θέση τώρα η Ελλάδα να το κάνει? Όχι. Αυτό. Όχι. Πρώτον, γιατί δεν διοικείται από Έλληνες. Από ποιους διοικείται? Προηγείται από ξένα κέντρα, τους λεγόμενους θεσμούς. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα εδώ. Άμα δεν γίνει τίποτα εδώ, μαζεύονται μόνοι τους και μιλάνε εξωθεσμικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα γίνει στην Ελλάδα. Και τρώει σοκοφρέτα ο Τσίπρας και περιμένει. Με σοκοφρέτα στο χέρι, με το τηλέφωνο, πάμε το τηλέφωνο να πούνε τι θα το πει ο Ισπανός με τον Ολλανδό, τον Γερμανό και τον Γάλλο. Αν είναι δυνατόν. Αυτά δεν γινόντουσαν πότε. Πότε έχουν ξαναγίνει τέτοια πράγματα? Ναι, αλλά θα πούνε ότι είναι υποχρεωμένη η χώρα. Τώρα, λόγω της κατάστασης της οικονομικής, υπόγραψε συμβάσεις, υπόγραψε μνημόνια, άρα ναι, δεν μπορεί. Ναι. Υποχρεωτικά δηλαδή θα προχωρήσει. Εντάξει, με αυτή τη λογική όμως έχουμε πάψει να υφιστάμε. Θα είμαστε η μόνη χώρα που για πρώτη φορά στην ιστορία, στην νεότερη ιστορία των τελευταίων 3-4 αιώνων, όπου έχουμε την νεότερη ιστορία, να το πούμε έτσι, λοιπόν, της Ευρώπης, είμαστε η πρώτη χώρα που δεν απλά παραχωρεί την εθνική της κυριαρχία. Γιατί το ξανακάνει. Είναι θέμα. Ναι. Πώς το άθλημα το έχουμε κατακτήσει γερά. Παραχωρεί και καταλύει μόνη της το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του λαού της. Του έθνους της, φυσικά. Πώς το κάνει αυτό, δηλαδή? Γιατί δεν επιτρέπει πλέον το λαό να αποφασίζει. Δεν ισχύει αυτό που λέγεται λαϊκή και εθνική κυριαρχία. Μα ψηφίζει ο λαός. Έχει εκλογές. Βγάζει κυβέρνηση. Βεβαίως ψηφίζει. Και το Χίτλερ τον ψηφίζανε. Δεν έχει καμία σημασία. Και να δω, να θυμηθούμε το υπόμνημα των Δημοκρατικών του 1922. Όταν τους πιάσανε το 1922 την Ένωση Δημοκρατικών στη Λαμία, ο εισαγγελέας τους άρπαξε, γιατί είχαν βγάλει ένα υπόμνημα που δημοσιεύτηκε στον Ελεύθερο Τύπο της εποχής και την εφημερίδα Πατρίδα της εποχής. Ένα υπόμνημα που λέει: τέρμα το βασιλιά, παιδιά, πρέπει να ξεφορτωθούμε το βασιλιά. Μετά είναι την εποχή της μικρασιατικής καταστροφής. Και βγάλανε, ναι, ένα δημοκρατικό πρόγραμμα. Τους αρπάζει λοιπόν ο εισαγγελέας, για εσχάτη τους στέλνει. Ναι. Στο κατηγορητήριο για εσχάτη. Και βγάζει κάτω λοιπόν ένα υπόμνημα από Παπαναστασίου και υπόλοιποι που ήταν δημοκρατικοί της εποχής. Λοιπόν, και τους εξηγεί το ότι δεν είναι εσχάτη προδοσία. Ανάμεσα στα επιχειρήματα λοιπόν που απαντάνε συστηματικά, και αξίζει κάποιος να το διαβάσει εάν του πέσει το χέρι, καταλήγει στο εξής. Μας λέτε ότι ο βασιλεύς έχει νομοποιήσει, διότι λόγω απαρωτών εκλογών, όχι τόσο για τον βασιλιά, όσο για τις βασιλικές κυβερνήσεις, ναι, μέσα στα πλαίσια του συντάγματος. Ναι, αλλά ποτέ μια εκλογή αντιπροσώπων δεν μπορεί να θανατώσει το παρόν και το μέλλον του έθνους. Μάλιστα. Για να το συνδέσω λίγο, γιατί τώρα ακούγοντας αυτά, τελικά το ζήτημα είναι πολιτικό ή οικονομικό? Πρωτίστως πολιτικό. Το οικονομικό απλά είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται το ζήτημα το πολιτικό. Δηλαδή, το ποιος διαφεντεύει αυτή τη χώρα. Το ποιος, δηλαδή, ασκεί κυριαρχία, λένε οι νομικοί. Δηλαδή, ποιος κάνει κουμάντο. Ναι. Γιατί όμως λέμε τότε ότι το νόμισμα είναι... Για να μου επιτρέπεται. Από τις διαδικασίες και τα μέσα που χρειάζομαι για να αποφασίζω εγώ για την οικονομία μου. Και όχι κάποιος άλλος. Δηλαδή, το βασικό μέσο είναι, ναι, το νόμισμα. Δεν γίνει το μόνο. Είναι ένα από τα βασικά εργαλεία, δηλαδή, για να ασκείς... Η βασική σου αφετηρία. Είναι αυτό που λένε μαθηματικοί. Είναι η αναγκαία συνθήκη. Ναι. Δεν είναι ικανή. Δεν είναι αναγκαία και ικανή. Είναι μόνο η αναγκαία. Το ικανή συνδέεται. Ποιος ελέγχει το τραπεζικό σύστημα? Τι πολιτικές εφαρμόζονται? Είναι στη βάση το συμφέρον της πλειοψηφίας? Ή πάλι παίζουμε το παιχνίδι με τους ολιγάρχες? Δηλαδή, υπάρχουν οι ικανές συνθήκες, ναι, είναι πολλές. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ξεκινήσουμε την αναγκαία για να έχουμε και τις ικανές. Χωρίς, ναι, την αναγκαία, πάπαλα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό το, ναι, πράγμα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το νόμισμα. Το νόμισμα απηχεί σχέση εξουσίας, σχέση εκμετάλλευσης και σχέση ισχύος. Ισχύος και σε διεθνές και σε εσωτερικό επίπεδο. Εμπεριέχει το νόμισμα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό κιόλας πρέπει να το ελέγχεις. Αν δεν το ελέγχεις, τότε παραδίδει στην αγορά και στις δυνάμεις της αγοράς τις θεμελιώδεις δυνατότητες ελέγχου ή, αν θέλεις, επηρεασμού των σχέσεων εξουσίας, εκμετάλλευσης και ισχύος που ισχύουν σε μια χώρα. Είναι πολύ θεμελιώδη ζήτημα. Είναι ένα από τα ζητήματα κορυφαία που απασχολούν την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα. Το αν και σε ποιο βαθμό πρέπει να ελέγχω
το νόμισμά μου, και είναι ο μόνος τρόπος που το νόμισμα ακριβώς, λόγω του γεγονότος ότι μέσω του νομίσματος μπορεί η πολιτεία να παρεμβαίνει στην νομισματική κυκλοφορία, έχει τεθεί από την εποχή του, από την εποχή της αρχαιότητας, και που συνεχίζει βεβαίως τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών. Αν δεν λύσεις το θέμα, το ποιος εκδίδει, το ποιος ελέγχει την νομισματική κυκλοφορία, ή σωστότερα να το πούμε έτσι, η μέγιστη κοινωνικοποίηση που μπορεί να γίνει σήμερα δεν είναι το μέσο παραγωγής, είναι της κυκλοφορίας του χρήματος. Γιατί αν δεν ελέγχεις την κυκλοφορία του χρήματος, όλα τα μέσα παραγωγής να πάρεις, σε τεινάξανε στον αέρα. Αυτό βιώνει σήμερα η Βενεζουέλα. Και η Αργεντινή, ας πούμε. Και η Αργεντινή ήταν πολύ περισσότερο, ναι. Yeah. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Όταν βεβαίως σε μια εποχή βιομηχανικού, που ήταν οι βιομηχανίες, τα μεγάλες χαλιβουργίες, τότε είχε νόημα να πεις ποιος έχει τα εργοστάσια. Σήμερα δεν έχει καθόλου νόημα αυτό. Όχι καθόλου. Μην το υπερβάλλουμε. Το πρώτο στο μέλημα είναι ποιος ελέγχει το χρήμα. Γιατί αν δεν το ελέγξεις εσύ, σαν μάλλον η μεγάλη πλειοψηφία του λαού διαμέσου του κράτους, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει. Αυτό έχει να κάνει και για την Γενική Κρατική Τράπεζα. Δηλαδή έτσι, την να υπάρχει κεντρική, κεντρική τράπεζα, ναι, η οποία μπορεί να εκδίδει 100% η κρατικό Ισλανδία ιδρύμα. Η Ισλανδία αυτή τη στιγμή έχει, βεβαίως, έχει δικιά της κεντρική, βεβαίως, τράπεζα. Βεβαίως, ναι. Δική της. Αλλιώς δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Μάλιστα. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Το θέμα είναι και όχι μόνο ότι πρέπει να είναι κρατική 100%, αλλά να ελέγχεται αποκλειστικά από τη Βουλή. Και μάλιστα με δημόσιο ανοιχτό έλεγχο, που σημαίνει και κοινωνικό έλεγχο, δηλαδή ένα διοικητικό συμβούλιο που θα εκπροσωπείται η κοινωνία εκεί. Αυτό είναι πλειοψηφία ουσιαστικά που ελέγχει και την κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή είναι κυβερνητικό κατά βάση, ας πούμε. Ναι, δεν θέλουμε εμείς ένα κυβερνητικό έλεγχο. Θέλουμε ένα από το κοινοβούλιο, όπου θα είναι ο πολιτικός έλεγχος στο κοινοβούλιο και ο κοινωνικός έλεγχος μέσα από το διοικητικό συμβούλιο της Τραπέζης, όπου θα συμμετέχουν κοινωνικοί φορείς. Κοινωνικοί φορείς, ναι, οι βασικοί παράγοντες, να το πούμε έτσι, της ελληνικής οικονομίας. Ο εργαζόμενος, ο επιχειρηματίας, ο ελεύθερος. Ναι. Για να μπορέσουν να ελέγχεται, να είναι διαφάνεια, να μην υπάρχουν τραπεζικά απόρριτα. Να μην υπάρχουν απόρριτα κάθε είδους σε σχέση με τα ενεργητικά των τραπεζών και οτιδήποτε. Δεν υπάρχει λόγος. Ο μόνος λόγος είναι για να ξεπλένεται χρήμα ή να γίνονται δουλειές με το μαύρο χρήμα που κινείται. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιο τραπεζικό σύστημα. Φαντάζει κάπως ουτοπία. Φαντάζει. Όχι, δεν είναι ουτοπικό. Ξέρω εγώ, πολύ στη σκέψη του κάποιου που το ακούει, λέει: μα τι είναι αυτά τώρα, πώς θα γίνουν αυτά. Και είναι... Όχι, είναι εξαιρετικά απλό να γίνει. Βεβαίως δεν θα μπορεί να είναι τράπεζες στο μέγεθος που έχουμε σήμερα, αλλά σήμερα οι συζητήσεις που γίνονται σε διεθνές επίπεδο και από ανθρώπους οι οποίοι του συστήματος είναι, να το πούμε έτσι, όπως για παράδειγμα το τελευταίο βιβλίο του Sir Mervyn King, που ήταν ο πρώην διοικητής, ο τελευταίος διοικητής της Τραπέζης Αγγλίας, λέει αυτό το πράγμα. Παιδιά, κατεβάστε τα μεγέθη το τέτοιο. Αυτό το, μέχρι και ο Greenspan έχει βγάλει βιβλίο, ο πρώην της τεχνητές φούσκης, Φέντα, ας πούμε, που λέει ότι δεν μπορούμε να πάμε με τη λογική ότι είναι πολύ μεγάλες οι τράπεζες για να αποτύχουν, και έτσι φτιάξαμε τέρατα. Ναι. Πρέπει να τις περιορίσουμε, να τις δράσουμε. Υπήρξαν προτάσεις να τις κόψουν τις τράπεζες, να τις διασπάσουν, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει από το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, το καθεστώς των χρηματαγορών. Πρέπει να πρετανεύουν στην οικονομία τα συμφέροντα του εργαζόμενου. Είτε είναι αυτός εργάτης, είτε είναι αγρότης, είτε είναι ελευθεροπαγγελματίας, είτε είναι μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Εάν προτάξει αυτού του νου τα συμφέροντα, τότε μπορείς να το κάνεις. Εάν εξαρτάσαι από τις χρηματαγορές να δεις κεφάλαια, δάνεια και ιστορίες, τότε την έχεις βάψει, δεν μπορείς να κάνεις. Αλλάζουμε δηλαδή ολοκληρωτικά τη φύση της διαδικασίας παραγωγής, της οικονομίας. Ναι, επαναφέρουμε την τράπεζα εκεί που θα έπρεπε να ήταν εξ αρχής. Δηλαδή στο διαμεσολαβητικό της ρόλο. Ο ρόλος της είναι να διαμεσολαβεί. Δεν είναι να είναι η κορυφαία επιχείρηση μιας οικονομίας. Όπου τη δική σου αδυναμία ή τη δική σου ανάγκη ή τις επιχειρηματίες, τις εργαζόμενες στο νοικοκυριό, τη μετατρέπει σε δικό της εμπόριο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αυτό είναι συνώνυμο με την κερδοσκοπία. Και έτσι διαμορφώνει ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο κερδίζει από τη δική σου αδυναμία. Μα η δική σου αδυναμία όμως, συλλογικά, είναι αδυναμία της οικονομίας. Σωστά. Υπάρχει όμως ο αντίλογος εδώ που λέει, και ακούγεται αυτό κατά κόρον, για το ευρώ παράδειγμα. Μα εντάξει, το ευρώ τι είναι, ένα νόμισμα, δεν είναι τίποτα άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι. Το νόμισμα είναι, το ευρώ είναι ένα χρεόγραφο. Ένα χρεόγραφο, το οποίο, γιατί είναι χρεόγραφο, είναι μια χρεωστική απέτηση, η οποία τη δημιουργεί, την κόβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μετά την πουλάει
στα κράτη, στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις διαμέσου των ιδιωτικών τραπεζών. Και για να το πάρεις αυτό το χρήμα, εσύ το δανείζεσαι, το αγοράζεις δηλαδή. Το αγοράζεις και έτσι πληρώνεις επιτόκιο πάνω στην τιμή του χαρτονομίσματος. Άρα συμπληρώνεις επιπλέον. Βεβαίως. Και αυτό σηματοδοτεί χρέος. Άσχετα αν εσύ κόβεις ευρώ, παράδειγμα. Και εσύ όχι, κόβεις. Όχι, δεν κόβεις εσύ ευρώ. Μόνο ο κεντρικός τραπεζίτης κόβει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μα υπάρχει. Εγώ γνωρίζω ότι μου δίνουν το δικαίωμα ως κράτος να κόβω ευρώ. Όχι. Κανένα κράτος στην Ευρωζώνη δεν έχει δικαίωμα να κόψει ευρώ. Κανένα. Αυτό υπάρχει σε συνθήκη. Βεβαίως, είναι συνθήκη Λισαβόνας. Μάλιστα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δημιουργούν χρήμα οι τράπεζες, αλλά οι ιδιωτικές. Πώς το δημιουργούν το χρήμα? Όταν πας και δανείζεσαι εσύ. Έτσι. Ναι. Όταν πας και δανείζεσαι, τι σου κάνουν? Ως ιδιώτης. Οποιοςδήποτε. Το νοικοκυριό, επιχειρηματίας, ναι. Ή ο ελευθεροπαγγελματίας. Ή το κράτος. Το κράτος δανείζεται με ομόλογα. Είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όταν πας και δανείζεσαι από μια τράπεζα, τι σου κάνει η τράπεζα? Σου ανοίγει έναν ταμιευτικό λογαριασμό όπου σου καταθέτει τις δόσεις του δικού τους δανείου. Έτσι σου δημιουργεί χρήμα από το πουθενά. Από το πουθενά. Γι' αυτό εμείς πριν γίνει ο... Μα μου δίνει χρήμα αυτή. Πάμε να δανείζουμε, παράδειγμα, ξέρω εγώ, 100.000. Ναι, αλλά σου διπλασιάζει το χρήμα. Πρόσεξε. Δεν είναι το χρήμα που σου δίνει μόνο. Στα δικά της ενεργητικά εμφανίζεται δύο φορές το χρήμα που σου δίνει. Όχι μία. Δύο φορές 100.000. Ναι, γιατί? Γιατί εμφανίζεται ως δάνειο και μετά εμφανίζεται και ως κατάθεση. Αν τώρα αυτά τα 100.000 τα παίξει. Και με προθεσμιακή, όχι με προθεσμιακή κατάθεση, συγγνώμη, αν τα παίξει, ας πούμε, με κάποιο CDS ή σε κάποιο CDO ή σε κάποιο παράγωγο, πάει τριπλά, διπλά. Και γι' αυτό έχουμε τράπεζες οι οποίες έχουν 3-4 φορές ενεργητικά από το ΑΕΠ της χώρας συνολικά. Μάλιστα. Λοιπόν, από πού και ως πού, για παράδειγμα, πού βρήκαμε εμείς μια χώρα η οποία έχει να διαμορφώσει θετικές αποταμιεύσεις από το 2000-2001, τότε από την ιστορία με το χρηματιστήριο. Πού βρήκαμε εμείς λοιπόν, όταν το 2010 μπήκαμε στο μνημόνιο, 235 δισεκατομμύρια καταθέσεις? Μας έβγαινε και ο κύριος Μανδραβέλης και μας το κόλλαγε στη μούρη και μας έλεγε: κοιτάξτε οι Έλληνες πόσο έχουν καταθέσεις και μας το παίζουν φτωχοί. Είναι πολύ απλό. Πηγαίναμε, παίρναμε δάνεια. Έτσι, ο Κοσμάκης που έπαιρνε δάνεια. Ναι. Και το άνοιγε καταθέσεις. Έκανε δηλαδή αυτή το τέχνες μαθό. Και έτσι εμφάνιζονταν οι καταθέσεις να αυξάνουν ανάλογα με το πώς αυξάνονταν τα δάνεια της τραπεζών. Και λέει, κοιτάρε καταθέσεις οι Έλληνες. Δηλαδή τα δάνεια, παράδειγμα, δίνανε οι τράπεζες 70 δις δάνεια και εμφανίζανε 140 δις. Εμφανίζανε στα ενεργητικά τους 140, 70 και 70. Αλλά τα 70 που δίνανε τα καταγράφανε και σε καταθέσεις την ίδια ώρα. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να γίνει, να το στέκει, δηλαδή. Αφού τους το επιτρέπει ο νόμος. Γι' αυτό απελευθερώθηκε η τραπεζική αγορά. Από την εποχή του Κλίντον, νομίζω, 89. Ναι. Από το 2001, νομίζω, που έχει απελευθερώθηκε τελείως. Μάλιστα. Και με αυτά τα ενδιαφέροντα, φτάσουμε και στο δεύτερο διάλειμμα για μια μουσική ανάσα. Και θα επιστρέψουμε μετά να μπούμε λίγο στα εθνικά ζητήματα, τα οποία καίνε και νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε ξανά. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Το τηλέφωνο της επικοινωνίας είναι 210-34-28-676 και τα email της επικοινωνίας για παρατηρήσεις, σχόλια κλπ. Είναι μικρόφωνο dk@gmail.com και press.epam@gmail.com. Όπως είχαμε πει πριν το διάλειμμα μας, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα το αφιερώσουμε στα εθνικά ζητήματα που καίνε στην κυριολεξία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μόλις χθες είχαμε μια απίστευτη προκλητική ενέργεια του Τούρκου Προέδρου, του Ταγί Περντογάν, ο οποίος πλέον βάζει επισήμως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ζήτημα της συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό προφανώς δεν είναι ούτε κάτι απλό, ούτε για εσωτερική κατανάλωση, όπως μας λέγαν ως τώρα κυβερνητικές πηγές, βουλευτές κλπ. Και εξαιρετικοί αναλυτές, κατά τα άλλα. Και αναλυτές, έστω και έτσι. Πλέον είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση και
πιστεύω ότι πρέπει να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Όμως, για να πάμε λίγο να δώσω τον λόγο στον γενικό γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον Δημήτρη Καζάκη, για να μας μιλήσει λίγο για αυτή την νέα εξέλιξη, θέλω να σας αναφέρω τι λέει αυτή η συνθήκη της Λοζάνης, για να γίνει σαφές και στους ακροατές, για να έχουμε έτσι μια εικόνα στο μυαλό μας. Λοιπόν, αυτή η συνθήκη υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου του 1923 από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις άλλες χώρες που πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτή η συνθήκη έχει καταργήσει την προηγούμενη συνθήκη των Σεβρών του 20. Το 1920, η οποία συνθήκη τι έλεγε και τι πρέσβευε, ήταν η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Mm. Η συνθήκη αυτή της Λοζάνης ήρθε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και εξασφάλισε στην Τουρκία την επιστροφή της Ανατολικής Θράκης, την Ήμβρο, την Τένεδο και επίσης μια λωρίδα γης στα σύνορα με τη Συρία, τη Σμύρνης και τα στενά του Βοσπόρου, για να μην τα ξεχνάμε. Και με την ίδια συνθήκη, όπως αναφέρεται, η Τουρκία παραιτήθηκε από όλες τις διεκδικήσεις για τις παλιές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκτός των συνόρων της και εγγυήθηκε δικαιώματα των μεινωτήτων στην Τουρκία. Όμως έγινε και μια ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και τότε έχει γίνει η ανταλλαγή, η λεγόμενη ανταλλαγή πληθυσμών. Ναι, έγινε μετά. Με βάση το θρήσκευμα κλπ. Όπως έγινε και η υποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Και τέλος, πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό, η Τουρκία απεμπόλησε τα κυριαρχικά της δικαιώματα επί της Κύπρου. Αυτό ήταν το πλαίσιο της λεγόμενης συνθήκης Λοζάνης. Τώρα, ποια πιστεύει, ας πούμε, ο Δημήτρης Καζάκης, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η προκλητική που δεν έχει προηγούμενο ενέργεια του Ερντογάν και μια συνεχώς κλιμακούμενη, θα την έλεγα εγώ, τακτική που έχει υιοθετήσει ο Τούρκος Πρόεδρος. Για ποιο λόγο? Και πριν από αυτό, να δώσουμε λίγο την εικόνα πώς είναι η κατάσταση στο ζήτημα της συνθήκης των Σεβρών και της Λοζάνης. Πώς είναι η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή? Εκείνη την εποχή, καταρχάς, η συνθήκη της Λοζάνης εντάσσεται στα πλαίσια των συνθήκων που υπογράφησαν την εποχή για τη διαμόρφωση μεταπολεμικής κατάστασης στην Ευρώπη τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιβεβαιώθηκε και μετά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν παραχωρήθηκαν το Δωδεκάνησα. Μάλλον τα Δωδεκάνησα συνδέθηκαν με την Ελλάδα, ενώθηκαν με την Ελλάδα και επαναβεβαιώθηκε η συνθήκη της Λοζάνης. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική συνθήκη. Είναι συνθήκη που ορίζει τη μεταπολεμική Ευρώπη. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα-Τουρκία. Αφορά το συνολικό καθεστώς της μεταπολεμικής Ευρώπης. Θέτοντας θέμα Λοζάνης, επαναθέτησε θέμα συνόρων για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει ξεχωριστή συνθήκη της Λοζάνης που είναι ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Συνυπογράφουν άπαντες. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πράγμα να ξέρουμε. Αυτό δηλαδή, για να το κάνουμε πιο σαφές, αυτό το όταν ακούμε ότι δεν έχει σχέση μόνο με την Ελλάδα, αλλά έχει σχέση ευρύτερα ή και για την Ευρώπη, για αλλαγές συνόρων, πώς συνδυάζεται αυτό? Γιατί όταν αυτή τη στιγμή αρχίζει και αμφισβητεί μία από τις θεμελιώδεις συνθήκες διαμόρφωσης συνόρων στην μεταπολεμική Ευρώπη, τότε ξεκινάει αναθεώρηση όλων των συνθήκων. Δεν είναι μόνο μία συνθήκη, γιατί συμμετέχουν όλες οι εμπόλεμες χώρες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στις συγκεκριμένες συνθήκες. Άρα είναι μια κίνηση ντόμινο δηλαδή. Βεβαίως. Γι' αυτό κιόλας δεν αντιδράσαν ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ευρωπαίοι. Γιατί έχουμε μπει σε μια διαδικασία ανοιχτών συνόρων. Ανοιχτών συνόρων. Η θεωρία των ανοιχτών συνόρων στην ουσία, στη διεθνή πολιτική, διαμορφώνεται με τη λογική ότι τα σύνορα πλέον δεν μπορεί να καθορίζονται αυστηρά με διεθνείς συνθήκες. Όπου οι διεθνείς συνθήκες είναι απόλυτα δεσμευτικές και έτσι, με βάση αυτό, καθορίζεται ποιος έχει δίκιο ή άδικο σε περίπτωση, να το πούμε, χρήσης βίας ή απειλή χρήσης βίας ή οτιδήποτε άλλο αμφισβητεί στην κυριαρχία ενός κράτους. Λοιπόν, τώρα πάμε στη λογική των ανοιχτών συνόρων, όπου τα ανοιχτά σύνορα επανακαθορίζονται κάθε φορά μέσα από συζητήσεις ή όργανα υπερκρατικού ή υπερεθνικού χαρακτήρα.
και όχι με δεσμεύσεις. Γι' αυτό και σου λέει σε κάποια στιγμή, σε μια αποστροφή, σου λέει ο Ερντογκάν, δεν είναι ιερό κείμενο. Βεβαίως είναι ιερό κείμενο. Κάτσε μισό λεπτό. Αυτό το ναι, τύπου αυτό είναι η τελευταία πρόκληση χθεσινή που. Αυτό, μόλις θες. Ναι. Λοιπόν, αν δεν είναι ιερό κείμενο, με συγχωρείτε τότε τι είναι ιερό. Πιο ιερό από τη διεθνή συνθήκη που ορίζει τα όρια και τις δικαιοδοσίες των κρατών. Ναι, ιερό λέγοντας ότι δεν είναι Κοράνι, ας πούμε, ούτε βίβλος. Ναι, αλλά δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Στο διεθνές δίκαιο είναι, είναι ό,τι πιο σημαντικό, καθοριστικό και αυστηρό υπάρχει στο διεθνές δίκαιο. Αν αναιρεθεί και αυτό, τότε δεν υπάρχει τίποτα σταθερό στο διεθνές δίκαιο. Όλα είναι υποσυζήτηση. Ναι, αυτό δεν πρεσβεύει και η παγκοσμιοποίηση. Ναι, αυτό είναι. Στην ουσία είναι η λογική της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Και γι' αυτό έχει βγει ο Ερντογκάν γνωρίζοντας πολύ καλά ότι επειδή οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί θέτουν θέμα τέτοιο, εκεί πάνε να το σπρώξουν το πράγμα, γι' αυτό και εκμεταλλεύεται στο να μπορεί να πετύχει τη δυνατότητα να έχει τον πρώτο και κύριο λόγο ή αν θέλω ενδεχομένως να έχει λόγο στο νησιωτικό και θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Αυτό είναι η όλη ιστορία και όχι μόνο βεβαίως εκεί, αλλά εμέσως και στην Κύπρο, που πλέον θεωρεί βάζει θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Κύπρο. Εδώ θα πρέπει να τρελαθούμε. Γιατί δεν είναι το θέμα απλά αμφισβητώντας Λοζάνη, σημαίνει ότι. Καταργείται και αυτό που υπέγραψε. Μπράβο. Άρα λοιπόν παίρνει πίσω, η Ιωνή θέλει να πάρει πίσω και την απεμπόληση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων επί της Κύπρου. Ναι. Τότε είχε γίνει αυτό το πράγμα και τη βάλανε οι Εγγλέζοι να υπογράψει για να περάσει νόμιμα. Σαν απικία στην κυριαρχία δηλαδή της Αγγλίας. Αυτή ήταν η Κύπρος. Ναι. Λοιπόν, τώρα ο Ερντογκάν ξαναθέτει θέμα, και όχι μόνο βεβαίως αυτό το πράγμα, αλλά με αυτόν τον τρόπο ξαναθέτει θέμα και για όλες τις κτίσεις της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί αναθεωρώντας τη Λοζάνη, ξαναμπαίνει ζήτημα όλων των κτίσεων προς όλες τις μεριές της παλιάς Οθωμανικής. Τουλάχιστον της Οθωμανικής όπως ήταν μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα μπορούσε κανείς να αντιτάξει, ας πούμε, σε αυτό. Αφού λέει έτσι ο Ερντογκάν, θα βγούμε και εμείς να πούμε θέλουμε συνθήκες ευρών. Ναι, οι συνθήκες ευρών, όπως και η Λοζάνη, είναι αποτέλεσμα πολέμου. Εντάξει, ναι. Δεν είναι απλή ιστορία. Όποιος θέτει θέματα συνόρων και τέτοιων συνθήκων, ξαναβάζει θέμα πολέμου. Οι αναδιανομές. Άρα δεν είναι κάζος μπέλι, ουσιαστικά. Βέβαια. Ανοιχτό κάζος μπέλι και μάλιστα με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Γιατί είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται η κυριαρχία της χώρας στο σύνολό της. Διότι είμαστε στο σύνολό της, στο σύνολό μας ή τουλάχιστον οι νέες χώρες από τη Λάρισα και πάνω ήταν υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ή την εποχή που αυτά πήγαν να διευκρινιστούν με τις Ευρών και τις Λοζάνης. Αυτό θέτει. Και το λέει και ξεκάθαρα κιόλας. Μάλιστα με την έννοια του Οθωμανικού παρελθόντος της Τουρκίας. Ναι, γιατί λέει κάποια στιγμή, και αυτό θέλω λίγο να το δούμε, τι θα συμβεί αν η Τουρκία παραμείνει απομακρυσμένη από τη Συρία και τις άλλες περιοχές. Ναι. Βέβαια, εμέσως πλήσαφος, εκεί βάζει θέμα ότι δεν θα δεχτεί ενδιάμεσες κρατικές υποστάσεις ανάμεσα στα σύνορα εκεί, που είναι βεβαίως τα υβρίδια που θέλουν να φτιάξουν οι Αμερικανοί με τα κουρδικά κράτη. Στέλνει μήνυμα και προς την Αμερικανική πλευρά. Τα αφισβητεί, ξέροντας ότι έχουν ανοίξει όλα αυτά τα θέματα και θέλει να παίξει. Προφανώς δεν έχει την αντίληψη, δεν νομίζω ότι τόσο ηλίθιος ώστε να θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει. Ναι. Αλλά ξέρει όμως ότι βάζοντας το τραπέζι όλο, κάτι θα αποσπάσει. Δηλαδή, για να κάνουν τη δουλειά τους οι Αμερικανοί εκεί που θέλουν να την κάνουν τώρα και οι Ευρωπαίοι, για παράδειγμα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ευρύτερα, για παράδειγμα στη Συρία, Ιράκ, ενδεχομένως να αποσπάσει κάτι από το Αιγαίο ή από τη Θράκη. Α, δηλαδή αυτή είναι μια πολιτική μαξιμαλισμού για να. Βεβαίως. Για να μπορεί. Βεβαίως, για να διαπραγματευτεί. Για να διαπραγματευτεί. Σου λέει εντάξει, εγώ τα ζητάω όλα. Μου τα δώσει όλα, ρε παιδί μου, δώσ' μου το ποτηράκι. Γι' αυτό που είπα, ας πούμε, ότι οι κανόνες που έθεσαν οι κίτρινες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έδινε στην Τουρκία το δικαίωμα της επιβίωσης. Ναι, αυτά είναι ανοησίες. Αλλά με αυτόν τον τρόπο είναι ακόμη πιο προθυμένη. Αμφισβητεί το μεταπολεμικό καθεστώς και επαναφέρει τη λογική της απεικιοκρατίας και των μεγάλων αυτοκρατοριών. Δηλαδή, μισό λεπτό, εδώ ξαναγυρίζουμε σε λογικές όπου λήξανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τυπικά έστω. Ναι. Και επειδή δεν λήξανε ουσιαστικά, γι' αυτό πήγαμε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σωστά. Λογικές των αυτοκρατοριών. Δεν μπορούν με λογικές αυτοκρατοριών να λύνουν τα προβλήματα. Χρειάστηκαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, το καταλάβει η ανθρωπότητα. Και μας το επαναφέρει ο κύριος Ερντογκάν. Και τι ακριβώς εμείς κάνουμε, ας πούμε. Ναι, εδώ θέλω να ρωτήσω. Η διεθνής κοινότητα. Ήθελα... Δηλαδή, σε τι μας βοηθάει. Προσέξτε, αμφισβητείτε. Δηλαδή, αμφισβητούνται πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι είχαν λυθεί με δύο παγκόσμιους πολέμους. Και εμείς είμαστε σε δύο συμμαχίες που υποτίθεται ότι είναι των νικητών των δύο δεύτερων παγκόσμιων πολέμων, των δύο πολέμων, οι οποίοι δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Εδώ τώρα τι θα μπορούσε να πει η Ελλάδα, ας πούμε. Έστω ότι η Ευρώπη, δούμε αυτή την θεώρηση, ότι θέλουν οι Ευρωπαίοι ή οι πέρα του Ατλαντικού να προχωρήσουν μια διαδικασία αλλαγής συνόρων. Εδώ η Ελλάδα τι θα μπορούσε να κάνει? Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να βάλει θέμα στα διεθνή φόρα, πρώτα για κύριο Συμβούλιο Ασφαλείας, γιατί είναι μία από τις βασικές συνθήκες που υποστηρίζεται το δίκαιο μετά τον πόλεμο και που πάνω του στηρίζονται και το δίκαιο παράγει και ο ΟΗΕ και όλα αυτά τα πράγματα, διεθνείς συνθήκες. Και το δεύτερο είναι να προχωρήσει σε ρηματικές διακοινώσεις τόσο προς τον ΝΑΤΟ, τόσο προς την Τουρκία, τόσο προς τον ΝΑΤΟ, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τους πει δηλαδή, μάγκες, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φύλαξη των συνόρων, αλλά τα θέλω πίσω. Αυτές είναι οι δεδεκμένες κινήσεις που μπορεί να κάνει ένα κυρίαρχο κράτος. Ένα κυρίαρχο κράτος. Το κυρίαρχο, επειδή άκουσα, ας πούμε, ότι πλέον δεν είμαστε κυρίαρχο κράτος κλπ. Όχι, δεν είμαστε κυρίαρχο κράτος. Γι' αυτό πρέπει να ανακτήσουμε την κυριαρχία μας. Γιατί έτσι όπως πάμε, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσει κανείς. Μα δεν συζητάει κανείς. Κάνει ο Ερντογκάν μαζί μας. Απλά θέτει ζητήματα. Θέτει ζητήματα σε δημόσιο διάλογο. Με ποιους? Ούτε καν στη βάση ενός διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τίποτα. Θέτει ζητήματα ευρύτατα και εμείς αντί να κινηθούμε ώστε να μπορούμε να παρακινήσουμε και αντίστοιχες. Παράδειγμα, υπάρχει σοβαρό θέμα και με τη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή. Ναι, πριν πάμε στη Βουλγαρία λίγο να... Όχι, άλλο λέω. Λέω με τον Ερντογκάν. Ναι. Φύγεται και η Βουλγαρία. Ναι. Δεν κινούμαστε. Και προς τα εκεί. Και αν επιμείνει, ωραία, να αρχίσουμε να παίρνουμε μέτρα. Και μέτρα. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό. Ένα όπλο ατομική βόμβα στα χέρια μας. Και ποιο είναι αυτό? Το εμπόριο της Τουρκίας. Δηλαδή? Περνάει από εμάς. Το εμπόριο της Μεσόγειο, Τουρκίας. Δηλαδή. Όχι, από εμάς. Από το έδαφος, από τα λιμάνια μας, τον αέριο εγχώριο και το έδαφος. Το κόβουμε ανά πάσα στιγμή. Και πώς θα γίνει αυτό? Μπορούμε? Βεβαίως. Δεν εκδίδουμε άδειες. Δεν εκδίδουμε άδειες για τα τουρκικά φορτία, τα λύκες και τα ρέστα, ούτε για τα τουρκικά πλοία και τα φορτώματα εδώ πέρα. Υπάρχει αυτό στην πρακτική της διπλωματίας και λοιπά, αυτό πράγμα. Και με βάση το διεθνές δίκαιο και με βάση τις όποιες συνθήκες μπορούμε να επικαλεστούμε. Και το δίκαιο της θάλασσας και όλα αυτά. Το έχουν κάνει άλλα κράτη. Δεν είναι ότι εμείς ανακαλύψαμε την Ατλαντίδα. Και τι κάνουμε σε αυτό? Λέμε ότι κόβουμε την άδεια διέλευσης. Εγώ θα σου δίνω, ας πούμε, μία άδεια το χρόνο. Όχι 20.000 που έχεις ανάγκη. Μία. Μία τα λύκα να περνάει μόνο. Ναι. Απλά πράγματα. Αυτό που είχε κάνει η Ρωσία, ας πούμε, στα μέτρα, αντίμετρα που έκανε. Ναι, ή ξέρω εγώ να σου αυξήσω πάρα πολύ το κόστος της διέλευσης. Πάρα πολύ το κόστος. Εγώ τόσα θέλω, ρε φίλε. Δεν εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό? Όχι. Όχι, όχι. Μέσα σε αυτά, γιατί εκεί ισχύουν διεθνείς κανόνες. Δεν έχει επέμβει ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα ζητήματα. Τουλάχιστον τυπικά. Το ουσιαστικά ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν. Γι' αυτό θα μπορούσε να. Αλλά το πρώτο και βασικό ζήτημα πρέπει να αποφασίσουμε. Αν είμαστε γιουσουφάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σφαλιάρες θα τρώμε. Λοιπόν, εάν όμως είμαστε κράτος, και τότε οφείλουμε να είμαστε κυρίαρχο κράτος. Και για να είμαστε κυρίαρχο κράτος, τότε διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν. Μάλιστα. Ποια είναι τώρα, θέλω να ρωτήσω, προσπαθώ να εντοπίσω τα ουσιαστικά κίνητρα του Τούρκου Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία? Είναι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση η Τουρκία. Πάρα πολύ δύσκολη θέση. Η Τουρκία έχει μια καταραίωση οικονομία, γιατί στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην εισρωή κεφαλαίου, διαφόρων μορφών και είδους κεφαλαίου, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φυγή. Έχει πρόβλημα η τουρκική οικονομία. Το δεύτερο, δεν είναι στην κατάσταση βέβαια της Ελλάδας, αλλά έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή ξέρει πολύ καλά ότι έχουν τεθεί τα δικά της σύνορα ένα αμφιβόλο. Και έχει δημιουργήσει και κάσους μπέλη και μέσα στην ίδια της τη χώρα, δημιουργώντας συνθήκες εμφυλίου με όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει ο Ερντογκάν. Λοιπόν, πώς μετατρέπεις την θέση αδυναμίας σου σε θέση δύναμης?
Είναι πολύ απλό. Το έχουμε πει και πάρα πολύ. Διαλέγεις το πιο εύκολο αντίπαλο που έχεις στη γειτονιά και του κάνεις τον καμπόσο. Είναι πολύ απλά πράγματα. Είναι μόνο ζήτημα, ας πούμε, εξωτερήκευσης της εσωτερικής... Όχι, ευνοεί και το διεθνές περιβάλλον. Το διεθνές περιβάλλον, η ρευστότητα και η ανάγκη που έχουν οι δυτικοί να αναθεωρηθούν τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί παίζει και ο Ερντογάν. Έχει δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού του και ουσιαστικές βλέψεις για... Ξέρει πολύ καλά ότι θα τεμαχιστεί η Ελλάδα. Ότι τεμαχίζεται και θα τεμαχιστεί. Θέλει και αυτός κομμάτι. Πολύ απλά. Θα τεμαχίσουν οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Πώς θα τεμαχιστεί αυτό? Πρώτα για κυρία το ότι έχουν γκριζάρει τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου. Αυτά που είναι κοντά στην Αχτή. Με τη Frontex, με τους μετανάστες και πρόσφυγες, όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουν οι νησιώτες, τα νησιά. Έχουν γκριζαριστεί. Υπάρχει μορατόριο άσκηση κυριαρχίας εκεί. Λοιπόν, όταν οι τοπικές αρχές, στρατιωτικές, αστυνομικές, δημοτικές αρχές, πολιτικές αρχές, σου λένε δεν ξέρω εγώ πώς θα το αντιμετωπίσω, υπάρχει μορατόριο κυριαρχίας. Τελείωσε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Έρχεται ο αγωγός από πάνω. Το ξέρουν οι Τούρκοι. Δεν είναι ηλίθιοι. Ξέρουν τι σημαίνει να σου φτιάξουν διεθνή αγωγό από εδώ. Λοιπόν, και μάλιστα προσφάτως, ας πούμε, Έλληνα στρατιωτικός αναλαμβάνει την πρώην. Ναι. Πρώην στρατιωτικός. Να το πούμε έτσι, αναλαμβάνει ως υπεύθυνος ασφαλείας που οι δυνάμεις ήταν ανατοϊκές. Έχουμε τελειώσει. Έχουμε τελειώσει. Ποιος έχει κουνηθεί, ποιος μπορεί να κουνηθεί σε συνθήκες όπου περνάει διεθνής αγωγός από το έδαφος του? Πείτε μου μια χώρα δηλαδή. Τις έχουν ξεσκίσει τις χώρες που έχουν τέτοιους αγωγούς μέσα. Χώρια τα υπόλοιπα που έχουμε τα υπερταμεία και ιστορίες με τα δικαιώματα επιφανείας υπέρ των επενδυτών και ιστορίες που βεβαίως θα προκύψουν. Δεν έχουν προκύψει, έχουν περάσει ανώμοι, αλλά δεν έχουν προκύψει ακόμη. Να το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα σημαίνει διαμελισμός. Διαμελισμό στην πράξη. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό ο αγωγό ΤΑΠ που περνάει από εκεί, από τα βόρεια. Πάνω, της... Θράκη, ναι. Μακεδονία και στρίβει προς προς Ήπειρο, Αλβανία, ναι, για να βγει Ιταλία. Λίγο πάνω από την Αυλώνα, θα βγει κάπου, ναι, εκεί, ναι, θα βγει. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι θανατηφόρο για τη χώρα. Έχει τελειώσει και μάλιστα. Για ποιο λόγο, για να το καταλάβουμε. Γιατί δεν δικαιούμαστε να ασκούμε κυριαρχία επί του εδάφους ή του χώρου που περνάει ο αγωγός. Και ο αγωγός δεν περνάει μόνο από εκεί που περνάει, από εκεί που θα γίνει το σκάμα και θα περάσει. Θα υπάρχει και ένας ζωτικός χώρος, ο οποίος θα είναι για την ασφάλεια του αγωγού. Αυτό είναι δηλαδή κάποιων χιλιόμετρων, θα φανταστείτε. Βεβαίως. Άρα δηλαδή εκεί δεξιά και αριστερά του αγωγού. Ποιος θα κουνηθεί? Ποιος θα κουνηθεί? Οτιδήποτε. Εδώ μια ολόκληρη χώρα παλεύει να επιβιώσει σε συνθήκες που κρίνουν οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες και οι ηγέτες. Ξέρω εγώ ποια είναι τα κέντρα, οι θεσμοί. Μια ολόκληρη χώρα. Φανταστείτε τώρα να περνάει ένας αγωγός από τον οποίο θα εξαρτάται η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, έτσι, οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης δηλαδή. Σε ποιο θα το αφήσουν αυτό να το ελέγξει? Θα τον έχουν τον κάθε κακομοίρη, η Καστοριά θα ξαφνικά θα σηκωθεί ο Δήμος Καστοριάς και λέει όχι και αυτό και θα πάμε στον αγωγό να τον κλείσουμε. Σοβαρολογούμε τώρα, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα? Αυτό ήταν και στην περίπτωση του ρωσικού αγωγού. Βέβαια, ναι, αυτός που ήταν να έρθει από τον Μπουργκάς. Από τον Μπουργκάς, ναι. Βεβαίως, ναι, ναι, βεβαίως. Γι' αυτό υπέγραψε ο κύριος Καραμαλής. Γιατί πολύ απλά είπαν ναι οι Αμερικάνοι. Και πότε είπαν ναι οι Αμερικανοί? Και ποιος θα, δηλαδή, το ίδιο σκηνικό θα υπήρχε και με αυτόν τον αγωγό. Βεβαίως, ναι. Δηλαδή, είμαστε ενάντια σε αυτό. Είμαστε και τότε ενάντια, τουλάχιστον εγώ τότε. Γιατί πρώτον ήταν τεράστιο το θέμα να κάνεις ένα τερματικό αγωγό στην Αλεξανδρούπολη. Καταστροφή περιβαλλοντική, είναι άνευ προηγουμένου. Οποιοδήποτε έχει δει τερματικούς αγωγούς πετρελαίου, γιατί η φιλοσοφία του Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη ήταν να παρακαμπτούν τα στενά. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η τερματική σταθμή, όποιος έχει δει στη Βόρεια Θάλασσα, του είπε, έχει τύχει. Πλωτές δεξαμενές. Μιλάμε για καταστροφή άνευ προηγουμένως, περιβαλλοντική καταστροφή. Και μιλάμε για το Βόρειο Αιγαίο, για κλειστή θάλασσα. Δεν μιλάμε για τη Βόρεια Θάλασσα, που και εκεί είναι μεγάλη καταστροφή. Αλλά τέλος πάντων είναι ανοιχτή η θάλασσα. Εδώ μιλάμε για κλειστή. Φαντάσου τον όγκο, τον μεταφορικό όγκο. Και επειδή ακριβώς θα παρακάμπτουν τα στενά, ο όγκος θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Αυτός είναι ο ένας. Δεύτερον, ποιος θα φυλάει τα. Οι Αμερικανοί. Μα αυτός είναι ο ρωσικός αγωγός. Τι δουλειά έχουν? Όχι. Η Ρωσία είχε συμφέροντα μέχρι που θα παρέδιδε το πετρέλαιο. Από τον Μπουργκάς και μετά ξεκινάγανε οι Αμερικανοί. Γι' αυτό και στον Μπουργκάς είναι μεγαλύτερη ναυτική στρατιωτική βάση των Αμερικανών. Δεν είναι τυχαία.
Εκεί αράζουν τα αεροπλανοφόρα. Ναι. Φέρουν οι Αμερικανοί και τσαντίζονται οι Ρώσοι. Και τότε και γιατί μας είπαν ότι η κίνηση του Καραμαλή ήταν η φιλορωσική και τον βάλαν το χέρι τους οι Αμερικανοί και να μην ισχύει ο αγωγός Μπουργκάς. Ανοησίες. Αυτά είναι ανοησίες. Απλούστατα τώρα, επειδή λόγω της αλλαγής των γεωστρατηγικών δεδομένων που έχουμε και την επιλογή πλέον του ασφιχτικού κλίου στη Ρωσία, θανατώσαν αυτό το πράγμα ώστε να απεξαρτήσουν τελείως τη Δυτική Ευρώπη, την κεντρική και Δυτική Ευρώπη από τους Ρώσους, φτιάχνοντας εναλλακτικούς αγωγούς. Δύο είναι οι βασικοί που έχουν ξεκινήσει. Ο ένας είναι από το Αζερβαϊτζάν, Τουρκία, Θράκη, Μακεδονία, δηλαδή Ελλάδα, Αλβανία προς Ιταλία, και ο άλλος Ισραήλ, Κύπρος, Τουρκία, Αιγαίο. Αυτός πάλι δεν θα προκαλέσει τα ίδια? Γιατί νομίζω ότι έχει προκύψει το θέμα της Κύπρου? Και μάλιστα έχουν δώσει, διάβαζα χθες το βράδυ, ας πούμε αργά, αυτά τουλάχιστον που βγαίνουν στον τύπο, γιατί δεν έχουμε δει κάποιο συγκεκριμένο. Ναι. Φτάσαν στο σημείο να συζητάνε το 50% της υγειαλίτητας ζώνης του νησιού να δίνεται στα κατεχόμενα. Τέτοια ξεφτύλα. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο, ας πούμε, να δικαιώνεται η αυτοκρατορική απέτηση των Τούρκων στη δεκαετία του 30, που λέγανε ότι το νησί πρέπει να χωρίσει τα δύο ισότιμα. Δεν έχει σημασία το ότι αυτοί που θεωρούνται Τούρκοι ή που λένε Τούρκοι ή αυτό που προσδιορίζονται Τούρκοι είναι 18% πληθυσμού. Όχι, ισότιμα. Επειδή μπήκαμε λίγο στο Κυπριακό, θα κάνουμε ένα μικρό ακόμα τελευταίο μουσικό διάλειμμα, μια μουσική ανάσα, και θα επιστρέψουμε για το κυπριακό ζήτημα, το οποίο είναι άκρος σοβαρό. Γεια σας και πάλι, φίλες και φίλοι. Είμαστε στην εκπομπή στο μικρόφωνο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210-34-286-76 για τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και ό,τι άλλο θέλετε να μας αποστείλετε για να το συζητήσουμε ή να το έχουμε υπόψη ή να γίνουμε καλύτεροι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό που κάνουμε. Να ευχαριστήσουμε και τα μηνύματα από τον Απόδημο. Για να συνεχίσουμε εκεί που είχαμε σταματήσει, για το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Να κλείσουμε λίγο για να πάμε να κάνουμε μια γέφυρα στο Κυπριακό, που λέει ως εξής. Ευνηδίως βλέπουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν, που συνέβησαν, τις προκλήσεις, να μιλάει για διμερή συνάντηση με Ερντογάν. Και αυτό βεβαίως ήρθε ως πληροφόρηση από την Κύπρο, από εκεί ήταν οι πληροφορίες, οι οποίες πληροφορίες λένε ότι θα είχε συναντήσεις, νομίζω στις 4 ή 5 Δεκεμβρίου. Θα έχουν συνάντηση οι δύο. Μάλιστα. Αυτό... Στην Τουρκία? Όχι, σε ουδέτερο έδαφος. Σε ουδέτερο. Έτσι λένε οι πληροφορίες από την Κύπρο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, θέλω να ρωτήσω και λίγο, η Κύπρος μετά από αυτή την πρόκληση Ερντογάν στο ζήτημα της Λοζάνης δεν αντιδρά, δηλαδή δεν ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα? Δεν την ακουμπά? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Είναι τα δύο. Δεν την αφορά. Φαίνεται. Το θέμα της Λοζάνης είναι κορυφαίο θέμα. Είναι κορυφαίο. Βέβαια, κορυφαίο θέμα, διότι η Κύπρος υφίσταται με βάση το διεθνές δίκαιο ως άρνηση ή νεοαπελευθερωμένο κράτος από την Βρετανική Αποικιοκρατία. Εκεί στηρίζει το δικαίωμά της, το δικαίωμα ύπαρξης της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, εάν αυτό αφισβητείται, ξαναγυρίζουμε στη λογική της συμφωνίας του Βερολίνου, όπου παραχωρήθηκε η Κύπρος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως εγγύηση για το ότι οι Βρετανοί θα υποστηρίξουν τους Οθωμανούς έναντι των Ρώσων, τότε αλλάζει το πράγμα. Ρυσικά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η Κύπρος να διεκδικήσει ανεξαρτησία. Πλέον είναι τελείως. Ξαναγυρίζουμε πάλι στο ζήτημα της λύσης της Οθωμανικής κτήσης. Αυτό το πράγμα είναι εντυπωσιακό, δηλαδή, το γεγονός και τη σιωπή που κρατούν εδώ πέρα, την ίδια ώρα που έχουν αναγνωρίσει απέναντί τους τα κατεχόμενα ως κοινότητα, το οποίο δεν το έχει αναγνωρίσει κανένας. Ο ΙΕ δεν το έχει γνωρίσει.
Δεν το έχει αναγνωρίσει. Δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει de jure. Δυστυχώς, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του Παρτού Σοσιαλισμού στη δεκαετία του 90, ο ΙΕ υιοθέτησε δυστυχώς τη λογική της Ρωσικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας που απέφευγε μέχρι τότε. Αυτό υπονόμευσε το αίτημα, το διακύβευμα που υπήρχε πριν στις αποφάσεις του ΟΗΕ και των γενικών συνελεύσεων κτλ. Ότι εδώ μιλάμε για κατοχή. Και πρέπει πρώτα για κύρια να τελειώσει η ιστορία της κατοχής. Να φύγουν τα στρατεύματα και να δούμε τι γίνεται. Δυστυχώς, καμία ηγεσία ούτε από την Κύπρο ούτε από την Ελλάδα δεν διεκδίκησε το βασικό ζήτημα, δεν ήταν συνεπής τουλάχιστον στα ζητήματα αυτά. Θεώρησε την κατοχή ως τελεσμένο και με βάση αυτό το τελεσμένο γινόταν διαπραγματεύσει. Τι γίνεται. Ο Ερντογκάν το ξέρει πάρα πολύ καλό, η τουρκική πλευρά αυτό το πράγμα, και ξέρει ότι μεγιστοποιώντας τις απαιτήσεις πετυχαίνει να προχωρήσει μπροστά, δηλαδή να πάρει κάτι από αυτά που ζητάει. Η παρέμβαση τώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού, ουσιαστικά, γιατί δεν διαψεύθηκε ούτε από το Μαξίμου, το να ζητήσει να κάνει δηλαδή ένα θέμα διμερές, γιατί μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι αυτό ήταν σαν διεθνή φόρα, ήταν είναι διεθνές θέμα, δεν είναι θέμα διμερές. Αυτό βοηθάει την εξέλιξη? Όχι, διότι όταν πλέον το υποβιβάζει σε διμερές θέμα, τότε είναι θέμα αυτό που σου λέει και ο Ερντογκάν. Άρα είναι υποσυζήτηση. Οι κυβερνήσεις μέχρι την εποχή των μνημονίων θα ήταν μόνο υποτίθεται ότι τυπικά έστω αναγνώριζαν μόνο ένα θέμα. Το θέμα της φαλοκρηπίδας, το οποίο ήταν υποτίθεται ότι έπρεπε να διευθετηθεί δια του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θαλάσσης. Κανένα άλλο θέμα δεν αναγνωρίζανε, δεν το βάζανε στο τραπέζι. Βεβαίως υπήρξε η συμφωνία της Μαδρίτης, υπήρξε μετά η ιστορία με την προσφυγή στη Χάγη και όλα αυτά τα πράγματα, που στην ουσία σιγά σιγά και από το παράθυρο μπήκαν όλα τα ζητήματα που βάζει η Τουρκία. Λοιπόν, όμως η βασική θέση της ελληνικής πλευράς ήταν μόνο αυτό το πράγμα, γιατί μόνο αυτό το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα της θάλασσας, είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται. Τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Σήμερα έχουμε φτάσει την αναθεώρηση των συμφωνιών. Έχουμε φτάσει ο Ερντογκάν να ζητάει αναθεώρηση της συνθήκης που καθορίζει τα σύνορα και να το θεωρούμε εμείς διμερές. Μπράβο μας. Δηλαδή αντικείμενο συζήτησης. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω. Πώς μπορεί να κάνει αυτή την παρέμβαση ο Πρωθυπουργός, δεν είναι σε ευθεία, πώς το λένε, σε ευθυγράμμιση με την ηγεσία της Κύπρου? Δεν έχουν ίδια αντιμετώπιση στο ζήτημα? Θα δούμε τώρα, γιατί περιμένουμε και ένα διάγγελμα του κυρίου Αναστασιάδη. Να δούμε τώρα τι ακριβώς θα πει. Αλλά πιστεύουν ότι θα είναι σε συνεννόηση, γιατί δεν βλέπουμε και αντιδράσεις και από τη μεριά της Κύπρου. Αν μη τι άλλο, το λιγότερο που απαιτεί ο Ερντογκάν είναι να παραμείνει εγκύτρια δύναμη της Κύπρου στο κυπριακό ζήτημα. Δηλαδή να αναμειγνύεται άμεσα στα ζητήματα ή να εγγυάται τουλάχιστον αυτό που υπήρχε δηλαδή και από τις συμφωνίες με τις συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου. Αυτό το πράγμα γιατί το αποκλείει η κυπριακή πλευρά? Γιατί βγαίνει και λέει ότι τελειώσαμε με αυτή την ιστορία, δεν θα πάμε σε λογική εγκυτριών δυνάμεων? Γιατί δεν το τελειώνει ίσα ίσα, το αφήνει ανοιχτό. Έχω την αίσθηση ότι έχει γίνει σαφής αναφορά σε αυτό από την Κύπρο, νομίζω χθες, αν δεν απατώμε, ότι έχει γίνει, ότι είναι κατά ή αντίθετη στο ζήτημα των εγκύτριων δυνάμεων. Ωραία, ναι, αλλά εδώ σου θέτει το ζήτημα. Γιατί δεν βγήκε μια ανακοίνωση? Γιατί δεν σταματάει τις συνομιλίες αυτή τη στιγμή? Η κυπριακή πλευρά θα έπρεπε τουλάχιστον να κινηθεί απαντητικά στις δηλώσεις αυτή του Ερντογκάν, σταματώντας ή παγώντας τις συνομιλίες. Το ελάχιστο μπορείς να κάνεις. Γιατί αυτή τη στιγμή σου ανατρέπει το σύνολο. Ή ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω το δάχτυλό του και νομίζει ότι αυτός ο τύπος που έρχεται και μιλάει εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων δεν είναι βαλτός του Ερντογκάν? Ναι, εδώ όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι μόλις έγινε αυτή η... νομίζω ήταν λίγο πριν ή μετά, δεν θυμάμαι, της πρόκλησης Ερντογκάν, ομάδα ευρωβουλευτών της Κύπρου ζήτησε να παγώσουν οι διαδικασίες ένταξης της Τουρκίας. Ναι, κάτι θα δούμε. Ναι, εντάξει, θα έλεγα κάτι τώρα για τον Ερντογκάν, για το τι του κάνει τον Ερντογκάν. Μα το έχει βάλει ο ίδιος ο Ερντογκάν. Το έχει παγώσει ο ίδιος. Δεν είναι ως μέτρο αντίδρασης πάνω σε αυτό? Όχι, δεν λειτουργεί κανένα τέτοιο πράγμα, διότι και ο Ερντογκάν παίζει με αυτό το πράγμα. Το ζήτημα είναι τι κάνει σαν κράτος.
Τι πάει να πει οι ενταξιακές διαδικασίες? Οι ενταξιακές διαδικασίες πιέζουν τους Ευρωπαίους, δεν πιέζουν τον Ερντογκάν. Σου λέει εντάξει, εγώ θα το ξανασυζητήσω. Έχει κάνει δηλώσεις. Mm. Και μάλιστα πρόσφατα, ότι θα ξαναμπεί το θέμα κτλ. Εκβιάζει με τον δικό του τρόπο και παίζει με αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς, παίζει με το παιχνίδι του? Δε... Εσύ σαν κράτος δεν έχεις θέση. Τι κάνεις, συνεχίζεις να συζητάς με τους εγκάθιτους της Τουρκίας στα κατεχόμενα τη στιγμή που ο άλλος σου βάζει ζήτημα Λουζάνης? Ότι εσύ είσαι Οθωμανική κτήση και άρα πρέπει να το συζητήσουμε στη βάση αυτή? Δηλαδή ποιο θα ήταν η, να την πω, ενδεδειγμένη αντίδραση? Τουλάχιστον πάγωμα των συνομιλιών που υπάρχουν μέχρι τώρα, μέχρι νεοτέρας, και βεβαίως οι αντίστοιχες κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν σε δύνας επίπεδο. Να καλέσεις τουλάχιστον τον κοινικό γραμματέα να τοποθετηθεί. Το κοινικό γραμματέα του ΟΗΕ να τοποθετηθεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν να πάρει μια θέση, ρε παιδί μου, τουλάχιστον το ελάχιστο που είναι σε αυτήν την ιστορία? Να πούμε λίγο στην ουσία. Βέβαια, ναι. Η εθνικά, πώς να το πούμε, η εθνικά υπερήφανη, να το πούμε έτσι, στάση θα ήταν μία ενιαία και αδιέρετη Κύπρος και όποιος αντέξει μάγκες. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε ποιος αντέξει. Αυτό... Ποιος θα αναγκαστεί να υποχωρήσει. Αυτό θα υπάρχει πάλι αντίλογος που θα λέει πώς θα γίνει αυτό. Είναι η Ευρώπη, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι θεσμοί. Είναι... Όχι, έχει το δικαίωμα. Η Κύπρος δυστυχώς, οι κυπριακές ηγεσίες από την εποχή του Λονδίνου Ζηρίχης εγκατέλειψαν αυτό το στόχο. Ο στόχος ο οποίος συνδεόταν και με το σύνθημα της Ένωσης, το βασικό σύνθημα που δονούσε τότε ολόκληρο το νησί, και φυσιολογικό δηλαδή, αν τα είχαν αφήσει όπως λέει ο διοικητής. Ένας από τους πρώτους διοικητές, δεν θυμάμαι τώρα, είναι ο πρώτος ή δεύτερος διοικητής του νησιού εκ μέρους των Βρετανών, στο βιβλίο του απομνημονεύματά του, Wolsey λέγεται. Λοιπόν, λέει, μα το φυσιολογικό λέει. Όπως ακριβώς λέει το φυσιολογικό είναι οι Κυρκυραίοι να θέλουν την ένωσή τους με την Ελλάδα, έτσι και οι Κύπροι θέλουν την ένωσή τους με την Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν, λέει αυτό, το φυσιολογικό. Και από το φυσιολογικό φτάσαμε στο αφύσικο. Να περνάμε διαμέσου της ανεξάρτητης Κύπρου, γιατί τώρα ούτε το ανεξάρτητη Κύπρου δεν είναι δεδομένο. Πόσο μάλλον ζητήματα ένωσης ή οτιδήποτε που έμπαιναν στις παλιές δεκαετίες, να φτάσουμε σε ένα μικρό νησί τώρα, μία μειοψηφία 18% του πληθυσμού, που η οποία ελέγχθηκε με βίαιο τρόπο από πράκτορες της Βρετανίας και των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, το 18% να επιβάλλεται ως μειοψηφία σε διχοτόμηση της Κύπρου, ως το 50, ουσιαστικά στο 50% του εδάφους της Κύπρου. Και των πλουτοπαραγωγικών πηγών, μην ξεχνάμε ότι στα κατεχόμενα είναι ο πεταδάχτυλος. Ο πεταδάχτυλος ήταν τα νερά της Κύπρου. Τα νερά της Κύπρου είναι εκεί. Άρα, λοιπόν, είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι απλά τα ζητήματα. Συν το γεγονός ότι αποκτάει υφαλοκρηπίδα. Αποκτάει δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα, αποκτάει δικαιώματα και στην αποκλειστική. Ναι, λοιπόν, είναι πολλά τα ζητήματα που ανοίγονται. Δεν είναι τυχαίο. Αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένη η Τουρκία. Το γεγονός ότι η Τουρκία κρατιέται στο νησί οφείλεται στην ενδοτική πολιτική των κυβερνήσεων στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Εάν είχε ακολουθηθεί μια πολιτική διεθνούς δικαίου, δηλαδή στήριγμα, ότι εδώ μιλάμε για κατεχόμενα, αποκλεισμός αυτού της περιοχής, όχι αποκλεισμός με την έννοια να τιμωρηθεί ο κόσμος, όχι. Όποιος θέλει από εκεί να έρθει να δουλέψει στην Κυπριακή Δημοκρατία, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν τους αναγνωρίζουμε. Έτσι αλλιώς μου είναι η Τουρκία. Δεν ξέρω αν το έχει αναγνωρίσει κανένας άλλος στο βόρειο κομμάτι, το κατεχόμενο, τη λεγόμενη τουρκική δημοκρατία. Λοιπόν, ιδιαίτερα με το 2004 που εμφανίστηκαν πάρα πολλοί Τουρκοκύπριοι να διαδηλώνουν με τη σημαία της ανεξάρτησης Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό γιατί δεν είναι επιχείρημα βασικό, πολιτικό και διπλωματικό για την Κύπρο? Παρεπτόντως, σήμερα ο Βρετανικός Τύπος έχει αναφορά ρεπορτάζ που λέει ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι ανήσυχοι για την Τουρκία, για τις κινήσεις της Τουρκίας. Μα λογικό δεν είναι? Καταρχάς, ο μισός του τουρκοκυπριακός πληθυσμός έχει μεταναστεύσει στο Λονδίνο. Έχει φύγει στην Αγγλία μετά την επιβολή. Έχουν και ειδικά όταν φέρανε 150.000 επίκους στην ιστορία αυτή. Κανένας δεν το θυμάται. Το κουκουλώνουμε. Και τώρα που διαδηλώνουν μάλιστα νέοι άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που ζήσανε ή που γεννήθηκαν μετά τον Ατυλά. Λοιπόν. Στα κατεχόμενα. Και αυτοί διαδηλώνουν με τη σημαία, πολλοί από αυτούς, και μάλιστα έχουν υποστεί διώξεις, φυλακίσεις, ιστορίες. Αυτό δεν είναι ένα συντριπτικό επιχείρημα
για να λες γιατί οι άνθρωποι, είναι το φυσιολογικό, το φυσιολογικό. Από πού και ως πού εμένα θα με βάλεις, επειδή εγώ είμαι μουσουλμάνος ή ξέρω, μιλάω τουρκικά, να με εκπροσωπεί ο τουρκοκύπριος δοτός. Δεν κατάλαβα από πού και ως πού. Δηλαδή εγώ δεν έχω δικαίωμα σαν πολίτης Κύπρου να επιλέξω έναν Έλληνα να με εκπροσωπεί. Ελληνοκύπριο, ας πούμε. Τι σόη δημοκρατία είναι αυτή. Από πού και ως πού, με φυλετικούς όρους και μάλιστα συζητήσιμους και με θρησκευτικούς όρους, θα μου καθορίσει εμένα την πολιτική μου εκπροσώπηση. Μεσαίωνας. Αν είναι δυνατόν αυτό. Δηλαδή τώρα μπήκαμε στην ουσία του νέου σχεδίου, αν καταλαβαίνω καλά. Ακριβώς. Από πού και ως πού. Πώς είναι η περιγραφή αυτού του σχεδίου, δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Έχουμε φτάσει στην ουσία να μιλάμε για ένα κράτος διχοτομημένο, το οποίο λειτουργικά δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, με διάφορα επίπεδα, όπου η εκπροσώπηση των όποιων αυτοπροσδιορίζονται και πώς αυτοπροσδιορίζονται είναι μεγάλο θέμα. Πώς αυτοπροσδιορίζεσαι. Μπορεί να έχουμε επίκους εκεί. Ναι. Ποιος είναι αυτοπροσδιορισμός, ο δικός σου, ελεύθερος αυτοπροσδιορισμός, πώς θα γίνει ακριβώς αυτό το πράγμα, όλα αυτά είναι λεπτομέρεια. Αλλά λέω ότι εγώ εξαναγκάζομαι να ζήσω σε ένα κράτος που θα εκπροσωπούμε πολιτικά από αυτούς που φυλετικά ή και θρησκευτικά είναι ομόφυλοι ή ομόφυλοι. Γιατί, από πού και ως πού. Ποιος θα μου το επιβάλλει. Δηλαδή, εγώ οι μισόν και καλά θα πρέπει να με εκφράζουν οι Τούρκοι. Γιατί ρε παιδιά. Μα είναι επειδή είμαι Τούρκος εγώ, από πού και ως πού δηλαδή. Υπήρξε εθνικό κίνημα Τούρκων στο νησί για να διεκδικήσουν την εθνική τους κυριαρχία. Όχι, ποτέ, κανένα. Το μόνο εθνικό κίνημα που υπήρξε ήταν το κίνημα για την ένωση με την Ελλάδα. Και το φυσιολογικό. Και μάλιστα συμμετείχαν και πολλοί Τουρκοκυπροί. Και πολλοί. Πώς το καταγραφείς, αν πάμε πίσω, θα δούμε ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί, οι οποίοι, πώς το λένε, περάσαν στο μουσουλμάνι. Αυτό, άστο, στην ιστορία. Στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της δημοκρατίας, βεβαίως. Γιατί να μην μπορώ να επιλέξω εγώ, ή για παράδειγμα, γιατί να μην μπορώ να επιλέξω, ας πούμε, Τουρκοκύπριους υποψηφίους για την εκλογή. Γιατί να μην το μπορώ να το επιλέξω εγώ, σαν Έλληνας, ρε παιδί μου, σαν Ελληνοκύπριος. Γιατί να μην το έχω το δικαίωμα αυτό πράγμα. Αυτό σημαίνει δηλαδή. Όχι. Αυτό σημαίνει ένας λαός, μία ενιαία αδιαίρετη δημοκρατία, ένα νησί, ένα κράτος. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Από τη στιγμή που το διχοτομείς, και το διχοτομείς με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι περνάς, σπρώχνεις την Κύπρο να ξαναγυρίσει στην εποχή του πριν τον Ατήλα. Πριν τον Ατήλα. Έτσι. Και να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε τη δεκαετία του 60, το με ποιο τρόπο έγινε η ιστορία, οι τριβές ανάμεσα στις κοινότητες, πώς συντηρήθηκαν από τις λεγόμενες εγκύτριες δυνάμεις και κυρίως τους Βρετανούς. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα για να οδηγηθούμε στον Ατήλα. Πως το ΝΑΤΟ από το 1971 επέλεξε την πολιτική τριβής και η ιστορία με επίσημη απόφαση εμπλοκής του ΝΑΤΟ στο νησί. Λοιπόν, και βεβαίως μετά που έβαλε τους δικούς του, τη Χούντα δηλαδή εδώ πέρα, για να δημιουργήσει το θέμα και να δουν το πάτημα η εγκύτρια δύναμη της Τουρκίας, δηλαδή για να φυλάξει τους δικούς της ομοθρήσκους πολίτες, ας πούμε. Και λοιπόν, ξαναγυρίσουμε εκεί. Αυτό θυμίζει, αν δεν κάνω λάθος, λίγο το μοντέλο διοίκησης και στη Βοσνία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι στην πραγματικότητα. Η πρώτη φορά που διατυπώθηκε, που εγώ έχω βρει στη βιβλιογραφία, ότι διατυπώθηκε το περίφημο Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, είναι για την Κρήτη του 1893. Του 1893. 1893 έρχονται εδώ οι Εγγλέζοι και λένε ότι υπάρχει σοβαρό πράκτορα των Εγγλέζων, μαζί με διάφορους Έλληνες, να μην πούμε ονόματα, γιατί κάποιοι που θεωρούν εθνάρχες ορισμένους θα θυχτούν πάρα πολύ. Λοιπόν, κάποιους εξαγορασμένους Κρήτες, οι οποίοι πουλάγανε τότε το εξής εμπόρευμα. Καλύτερα υπό την Εγγλέζικη κατοχή παρά να μην υπό την Οθωμανική. Με τον ίδιο τρόπο περάσανε το ίδιο παραμύθι. Ήταν και στην Κύπρο. Στα 1870-71, πότε ήταν. Λοιπόν, το ίδιο πήγαν να περάσουν τώρα στην Κρήτη. Μόνο που η Κρήτη ήταν πιο ψηλιασμένη. Και τότε, μάλιστα, το θέτανε ως εξής. Επειδή όμως δεν μπορεί να συγκατοικήσει το μουσουλμανικό στοιχείο με το χριστιανικό στοιχείο, και στην Κρήτη την εποχή εκείνη είχε το 30% ήταν μουσουλμανικό στοιχείο. Όχι 18% όπου ήταν στην Κύπρο. Και ο πληθυσμός από πού προέκυψε εκεί, ο μουσουλμανικός. Γιατί είχαν μουσουλμανιστεί πάρα πολύ οι τουρκοκριτικοί που λέγανε, ας πούμε, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, που ήταν και, ναι. Δεν ήταν μόνο εκεί, ήταν και σε πάρα πολύ πληθυσμό στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πουλούσαν τότε οι Βρετανοί. Μάλιστα με ορισμένους
πουλημένος το πολιτικούς της Κρήτης. Ανεξάρτητη, περίφημη ανεξάρτητη πολιτεία υπό την αιγίδα των Βρετανών και φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα και αυτό διτάχτηκε. Τότε είπανε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αυτοδιοίκηση τα καντόνια στην Κρήτη, το μουσουλμανικό με το χριστιανικό, εμείς επικυριαρχία για να σας λύνουμε τα προβλήματα επειδή είμαστε ουδέτεροι εμείς, έτσι, και θα πληρώνουμε και ένα φόρο στο Σουλτάνο γιατί το παιδί έχει δανειστεί πολλά και πρέπει να έχει τους φόρους για να μπορεί να μας πληρώνει κιόλας επειδή είμαστε δανειστές του. Το περίφημο Οθωμανικό χρέος. Την εποχή εκείνη που του είχαν επιβάλει κιόλας και διεθνή οικονομικό έλεγχο. Γιατί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν επιβάλει το διεθνή οικονομικό έλεγχο για το χρέος πριν επιβάλλουν στο δικό μας. Γιατί μου φαίνεται ότι όλα αυτά είναι σημερινά για την Ελλάδα. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάμε τώρα λοιπόν. Πάμε, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πάλι εμφανίζεται το θέμα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Πού εμφανίστηκε? Στην Παλαιστίνη. Φωνάζανε οι Άραβες τότε. Φωνάζανε και οι τρίτες χώρες. Μην το κάνετε αυτό, πανθαγή σφαγή. Το σχέδιο που διαμορφώσαν και που είχε συμφωνήσει και η Σοβιετική Ένωση ήταν στην ουσία δύο κράτη στο πακέτο του ενός, ναι. Όπου στην ουσία ήταν ένα ήταν στη Γάζα, το ένα κομμάτι το Παλαιστινιακό ήταν στη Γάζα, το άλλο ήταν στον Ιορδάνη προς τον Ιερουσαλήμ, Ιορδάνη, ναι. με μία δίωδο για ενώνοντα αυτά τα πράγματα. Είναι ποτέ δυνατό κράτος τέτοιο να σταθεί? Ο πιο ισχυρός θα φάει τον ανίσχυρο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και το 48 έγινε τη σφαγή. Η σφαγή ανέφερε προηγουμένου. Όπου υπήρξε αυτού του τύπου η διευθέτηση, στην Ιγυρία. Το ίδιο. Φεύγανε οι απεικιοκράτες, φτιάξανε διζωνικές δικοινοτικές ομοσπονδίες. Μέχρι τώρα σφάζονται εκεί πέρα. Σομαλία, το ίδιο. Όπου φεύγανε οι απεικιοκράτες, αφήνανε ομοσπονδίες από πίσω. Τυχαίο. Στην Ινδία, τι τους κάνανε? Ακόμη τρώγονται. Εκεί πέρα με το Κασμίρ, με το Μπαγκλαντές, με το Πακιστάν. Για μια στιγμή, ρε παιδιά. Πού πάμε να το κάνουμε? Και αν γίνεται σε αυτούς τους πληθυσμούς που έχουν και μεγάλη παράδοση εθνικού πληθυντικού κινήματος και όλα αυτά τα πράγματα, πού πάτε ρε στην Κύπρο? Θα τη ισοπεδώσετε. Και γιατί κόβονται τόσο πολύ για την Αιγαιλίδα ζώνη? Γιατί κόβονται τόσο πολύ? Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή, που θα είναι τουριστικού ενδιαφέροντος, ή real estate, να το πούμε έτσι. Real estate. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Μαζί με τις τράπεζες. Και βέβαια, ποιος τις ενισχύει? Γιατί η Κύπρος έπρεπε σόν και καλά να γίνει ανεξάρτητη και να απαλλαγεί από το αίτημα της Ένωσης? Γιατί οι φοπλιστές, που είναι κοσμοπολίτικο κεφάλαιο από πάρα πολύ παλιά, από την εποχή που ήταν κουρσάρι, ενδιαφέρονταν για μια δεύτερη σημαία ευκαιρίας. Και έτσι έπρεπε, φτιάχτηκε μια δεύτερη σημαία, η Κύπρος. Από εκεί και πέρα τώρα είναι και το real estate, είναι και οι τράπεζες. Λοιπόν, οι καλύτεροι τους, γιατί αυτοί έχουν να κερδίσουν. Δεν θα υπάρχει νόμος. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα. Με καταλαβαίνεις, όταν σε ένα ναι. νησί δεν υπάρχει ενιαίος κρατικός νόμος, δεν υπάρχουν ενιαίες κρατικές αρχές, ο καθένας θα κάνει ό,τι γουστάρει. Φαντάσου τώρα οι τράπεζες πώς θα ξεπλένουν το χρήμα. Μια χαρά θα είναι. Οι λοποδίτες και όλοι αυτοί, ας πούμε, όλα αυτά τα κυκλώματα. Το τραπεζικό σύστημα έχει περάσει πλέον στο ευρωκατεστημένο. Βεβαίως. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι όταν εγώ δεν υπάρχει κρατικές αρχές, με στοιχειοδός. Έτσι. Ναι. Και έχω, ας πούμε, δύο κρατικές αρχές ουσιαστικά να με εποπτεύουν σε ένα νησί και έτσι λειτουργώ και στις δύο πλευρές. Εγώ, γιατί εγώ θα λειτουργώ και στις δύο πλευρές, σαν τράπεζα, έτσι. Λοιπόν, πώς θα με ελέγξουν ακριβώς? Ποιος θα με ελέγχει? Όταν, ας πούμε, περνώντας τη γραμμή του τουρκοκυπριακού κομματιού, σταματάει ο έλεγχος του ελληνικού κυπριακού. Ποιος θα με ελέγχει? Η Ευρωπαϊκή Διεθνή Τράπεζα? Η δική μου? Μια χαρά θα είμαι εγώ. Ο μόνος που θα έχει πρόβλημα είναι ο εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος γιατί? Γιατί ο εργαζόμενος θα έχει διαφορετικό καθεστώς στο τουρκοκυπριακό κομμάτι από ό,τι θα έχει στο ελληνοκυπριακό κομμάτι. Το καταλαβαίνουμε τι λέμε. Και στο ελληνοκύπρι, ή κάποιοι επιχειρηματίες και όποιος θα είναι, θα παίρνει τουρκοκύπριους σε συνθήκες άστα να πάνε. Γιατί μέσα στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι έχουμε? Έχουμε την περίφημη οδηγία Bolkenstein παλιά, ή ναι. την TTIP ή SETA σήμερα, όπου μπορείς να χρησιμοποιήσεις εργαζόμενο προσωπικό με βάση το καθεστώς εργασιακό που έρχεται από τη χώρα έρχεται προορισμού του. Προέλευση, συγγνώμη. Λοιπόν, και τώρα τι θα του κάνεις? Θα κάνεις μια ειδική διαθέτηση για τους Τουρκοκυπρίους, γιατί θα είναι σε υποτίθεται νέο κράτος ως προς το εξωτερική πολιτική και διεθνή προσωπικότητα, και θα τους φέρνεις να δουλεύουν σαν σκλάβοι. Ουσιαστικά αυτό είναι de facto δύο κράτη. Βέβαια.
Ναι, ανεξαρτήτως αν έχει διεθνή προσωπικότητα μία. Χαίρομαι ναι. πολύ, Μανώλης. Κανένα κράτος πουθενά δεν έχει λειτουργήσει έτσι. Ούτε η κατονοποίηση που έχει γίνει στην Ελβετία. Ναι, γι' αυτό είπα προηγουμένως και στη Βοσνία. Γιατί αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βοσνία, ότι υπάρχει ένα προεδρείο το οποίο υποτίθεται διοικεί τις κοινότητες, την μουσουλμανική, την σερβική και την κροατική. Και αυτή τη στιγμή είναι σε απόλυτη διένεξη. Υπάρχει μια. Ναι, στην ουσία δεν υπάρχει κυβέρνηση. Απόσχηση, ας πούμε. Ναι, δεν υπάρχει απόσχηση σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ναι, γιατί, γιατί βεβαίως σε αυτά τα πράγματα τι σημαίνει. Η τάση είναι να βγει μια συμμορία η οποία παίρνει τα πράγματα στα χέρια της ναι. και βεβαίως δημιουργεί τα προβλήματα. Παντού έτσι έγινε. Και στην Αφρική και στην Ασία. Γι' αυτό και τα αφήναν έτσι. Ώστε να είναι εγγυητές οι απεικιοκράτες της μεταπικιακής εξέλιξης αυτών των κρατών. Και βεβαίως αυτό το πράγμα το δεχόντουσαν, να το πούμε έτσι, γηγενείς δυνάμεις, κυρίως σε χώρες όπου δεν είχαν ανεπτυγμένο εθνικό προθετικό κίνημα. Εδώ την έχουν πληρώσει οι Κύπροι, τη ζημιά. Μάλιστα. Δεν είχαν ανεπτυγμένο εθνικό προθετικό κίνημα και εγκατέλειψαν τα βασικά εθνικό προθετικά τους αιτήματα. Και έτσι τους την έχουν φορέσει. Όμως, ακόμη και στην Αφρική, σε χώρες όπου υπήρχε ζωντανό εθνικό προθετικό κίνημα, ενώ χύθηκε αίμα και χύθηκε αίμα για να μην ξεχαστούν τα απελευθερωτικά τους, οι χώρες τουλάχιστον κατηθήκανε βεβαίως μετά με ειδικούς, με οικονομικούς όρους ας πούμε, μπόρεσαν και μπήκανε μέσα σε πάρα πολλές από αυτές, αλλά ακόμη και σήμερα αυτές οι χώρες κρατάνε κάτι, κρατάνε κάποια αντίσταση, ενώ ας πούμε βλέπεις Νιγηρία, Σομαλία, ποιες άλλες χώρες, Λιβερία, μην το συζητάμε δηλαδή. Ειδικά η Λιβερία. Ναι, θέλω να πω δηλαδή. Έτσι θα γίνει, θα καταντήσει και το νησί. Αυτό τα κυπριακό κόμματα, εντάξει. Η Ελλάδα είναι λίγο μακριά, όπως μας λέγανε πιο παλιά. Ναι, κοίτα μακράν. Κοίτα μακράν. Τα κυπριακά κόμματα, αν εξαιρέσω, έχω την εντύπωση το ΑΚΕΛ, αν είναι αποτόμη. Όχι. Ή το ΔΙΚΟ. Το ΑΚΕΛ έχει προσχωρήσει πλήρως αυτή τη λογική. Πλήρως. Και μάλιστα δυστυχώς έκανε μια. Τώρα θέλω μια προσωπική. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ποτέ ότι θα υποστηρίξω τον σύντροφο Κουντσούμπα σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία πρέπει να ντρέπονται αυτοί που τη γράψανε εκ μέρους του ΑΚΕΛ εναντίον του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ σε μια πρόσφατη ολομέλειά του υιοθέτησε το αυτονόητο. Δηλαδή το ενιαία, αδιαίρετη, μια Κύπρος θα το πούμε. Κύπρος, ναι. Λοιπόν, ενάντια στη διζωνική δικοινοτική. Και αυτό βεβαίως, νομίζω ότι δεν είναι. Είναι πιο σκληρή η θέση του, έτσι. Όχι, είναι η μόνη εθνική δημοκρατική θέση που μπορείς να πάρεις. Όχι, μόνο... σε σχέση με την προηγούμενη θέση που είχε το ΚΚΕ. Εδώ θέλει να το ξεδιαλύνουμε, γιατί είναι μια μπλεγμένη ιστορία. Ναι. Λοιπόν, ωστόσο, ο τρόπος που τοποθετεί το ΚΚΕ αδειάζει τη θέση αυτή, γιατί την εντάσσει σε μια σοσιαλιστική προοπτική. Καληνύχτα. Ενώ είναι εθνικό δημοκρατικό καθήκον. Ναι. Λοιπόν. Αλλά εντάξει, αυτό αφορά την τακτική και στρατηγική που μπορούσε να διαμορφώνει το ΚΚΕ. Ωστόσο, αυτή η θέση είναι πιο σωστή θέση από τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, τι έγινε, το ΚΚΕ υπέστη φοβερή πίεση από τη δεκαετία του 70 να αλλάξει τη παραδοσιακή θέση που είχε, ένωση ή τουλάχιστον ανεξάρτητη Κύπρος από τη στιγμή που είχε επέλθει ο Ατήλας. Ανεξάρτητη, παιδιά, να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα, ξένα στρατεύματα, να τελειώσουν. Ναι. Μία, εννιά, αδιέρετη κτλ. Η πίεση όμως που δεχόταν από τη Σοβιετική Ένωση ήταν τρομακτική. Επειδή το ζήσα αυτό το πράγμα από πρώτο χέρι μέσα, το χέρι που μας βάζανε οι Σοβιετικοί να κάνουμε υποχώρηση και να δεχτούμε το διζωνική δικοινοτική, όπως έγινε με την ηγεσία Χριστόφια στο ΑΚΕΛ, έγινε δυστυχώς. Εκεί έγινε υποχώρηση. Παρά το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει αυτή η υποχώρηση από τη Σοβιετική Ένωση από την δεκαετία του 60. Όταν στην δεκαετία του 60 οι Σοβιετικοί κάναν αυτή την τρίπλα θέλοντας να οικοδομήσουν σχέση με την Τουρκία, τότε επίσημα και το ΚΚΕ και το ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ μάλιστα και δημόσια, ενώ το ΚΚΕ όχι δημόσια, μόνο με την ολομέλειά του, γιατί τότε βρισκόταν ακόμη στην παρανομία και στις σοσιαλιστικές χώρες, ναι, ναι. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να βγει δημόσια, τα λοιπά, αλλά το ΑΚΕΛ όμως δημόσια. Του ζήτησε να αναθεωρήσουν τη θέση περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και ότι το μόνο εθνικό πολιτικό κίνημα έτοιμα που μπορεί να υπάρχει για τους Κυπρίους είναι η ένωση με την Ελλάδα. Αυτό ζητάγα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΑΚΕΛ της εποχής εκείνης. Δυστυχώς μετά τον Ατήλα, με την άπτεστη συμπαράσταση των Σοβιετικών, εξαναγκάσανε το ΑΚΕΛ να πάει στη θέση της διζωνικής δικοινοτικής
και το Κουκουέ δεχόταν πίεση. Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω, το Κουκουέ κρατούσε αντιστάσεις. Παρά το γεγονός, κάθε φορά που ο Χαρίλαος έκανε παραχωρήσεις σε αυτή την υποχώρηση στην πίεση των Σοβιετικών, γινόταν ο κακός χαμός μέσα στο Κουκουέ. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Ξέρω από πρώτο χέρι. Τα ζούσα δηλαδή στη δεκαετία του 80. Γινόταν ο κακός χαμός, γιατί υπήρχε μια σαφέστατη, ιδιαίτερα στους παλιότερους τότε συντρόφους, που λέγανε κάτσε ρε, εγώ έχεις αίμα για την Ένωση. Με τις διαδηλώσεις που γινόταν τότε ενάντια στη Ζυρίχη, στο Λονδίνο κτλ. Τι μου λες τώρα. Ότι είναι εθνικιστικό, ήταν έτοιμα, γιατί κάτι τέτοιο είχε πει ο Χαρίλαος τότε και είχε γίνει η σφαγή. Και αναγκάστηκε ο Χαρίλαος να μην το ξαναπαναλάβει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Τώρα στην Κύπρο, στα κόμματα της Κύπρου. Τώρα στα κόμματα της Κύπρου, μου κάνει εντύπωση. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω δει κάποιο που να έχει απορρίψει, εννοώ από αυτά που εκπροσωπούνται στην Βουλή, κάποια δύναμη που να απορρίπτει τη ζωνική δικαιοσύνη. Υπάρχει νομίζω μια ομάδα αυτών των μικρών κομμάτων, το ΔΙΚΟ κλπ., οι οποίοι έχουν μια εντελώς διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό που προσπαθεί η διεθνής κοινότητα να επιβάλλει. Δεν ξέρω αν όμως είναι από θέση αρχής ενάντια στη ζωνική δικοινοτική. Δεν το ξέρω. Μπορεί να μην πω κάτι που να αδικώ κάποιον. Σε αυτή την περίπτωση, πώς το αποδέχονται τη στιγμή, γνωρίζουν ποια είναι νομοτελειακά, ποια θα είναι το αποτέλεσμα. Υπήρξε μεγάλη προσπάθεια να περάσει η αντίληψη ότι ο Κύπριος έχει εθνική ταυτότητα δική του και δεν είναι Έλληνας. Μάλιστα. Υπήρξε μεγάλη προσπάθεια, γι' αυτό φτιάξαν τα πανεπιστήμια, τα αμερικανικά και τα ανοιχτά και τα δίθεν και τα έτσι. Έχω συζητήσει με πάρα πολλούς από αυτούς, δηλαδή τους λεγόμενους Αγγλοκύπριους ή Ευρωκύπριους ή δεν ξέρω εγώ πώς να τους χαρακτηρίσεις, και τους είπα, παιδιά, όσο εσείς έχετε εθνική ταυτότητα Κυπρίου, άλλο τόσο και οι Βόσνοι έχουν εθνική ταυτότητα Βοσνίου. Έτσι, λοιπόν, με συγχωρείτε, μην τρελαθούμε τώρα. Η βοσνιακή εθνική ταυτότητα ήταν επινόηση των Αυστριακών. Και η δική σας εθνική ταυτότητα είναι επινόηση των Εγγλέζων. Άντε, τώρα δεν ξέρουμε και στοιχειώδη πράγματα, άμα δεν διαβάζουμε. Αλλά άμα φέρνεις Αμερικανοθρεμένους χαμηλότατου επίπεδου καθηγητές του γνωστού αυτού κυκλώματος, σημητικού κυκλώματος, δυστυχώς, γιατί τον καλέσα και τον Σημίτη τώρα πριν κάποιους μήνες και μίλησε στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, ανοιχτό νομίζω ή το διεθνές που έχουν στην Κύπρο. Ναι, ναι, ναι. Και είπε, το μεγάλο μας πρόβλημα, λέει, είναι να διεκδικούμε, λέει, τα σύνορά μας. Λέει, ως πότε? Ο κύριος Σημίτης, πρωθυπουργός Ελλάδας. Υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Βεβαίως. Αυτό τον είχαν πρωθυπουργό. Και αναρωτιόμαστε γιατί είχαμε τα ίμια. Πάλι καλά. Πάλι καλά δεν λες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δυστυχώς, βεβαίως ξέρω όμως ότι και Κύπριοι πολιτικοί, όχι μόνο Ελληνοκύπριοι, αλλά και Τουρκοκύπριοι έχω γνωρίσει, που δεν αφισβητούν καν το θέμα ότι εδώ μιλάμε για Ελλάδα. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Μιλάμε για Ελλάδα. Αλλά τουλάχιστον, εντάξει, πριν βάλεις το ζήτημα της Ένωσης, που αυτό είναι θέμα ελεύθερης άποψης του κυπριακού λαού, πρέπει να μπει το θέμα το αυτονόητο. Αυτό δηλαδή που αφορά και είναι θεμέλιο του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή της αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. Δηλαδή ανεξάρτητη Κύπρος. Μία ενιαία αυτοδιάθεση. Ένας λαός. Είναι δυνατόν να διαχωρίσει το λαό με βάση καταγωγές και θρησκεύματα? Δηλαδή το κάνουμε σαν το Ισραήλ με τους Ιωνιστές. Που χωρίζει ο άλλος και σε κοιτάει, τι είσαι, να σε κόβει. Είσαι Άραβας. Ποιο είναι η τέταρτη γενιά σου, ας πούμε, πίσω, για να σε καταγράψαν Άραβα ή Εβραίο μέσα στο Ισραήλ. Καλά, τους άλλους τους έχουν σαν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αλλά λέω, είναι δυνατόν, θα φτάσουμε εκεί? Και ποια είναι η διαφορά με το χιτλερικό κράτος? Δηλαδή, καταλάβω δηλαδή. Για το χιτλερικό κράτος αυτή τη λογική είχε, τη φυλετική, και καθόριζε. Εσύ είσαι Γερμανός πολίτης, εσύ δεν είσαι Γερμανός πολίτης, γιατί είσαι, πώς το είναι, είσαι αρίας καταγωγής. Δηλαδή, κάτσε ρε παιδιά, μισό λεπτό. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν το αντιλαμβάνονται τα κόμματα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, τα κυβερνώντα κόμματα ή τα μεγάλα εξουσίες? Όχι, γιατί δυστυχώς τα μεγάλα κόμματα εξουσίας έχουν διπλή εξάρτηση. Μία από τις μεγάλες δυνάμεις και δεύτερον από την οικονομική ολιγαρχία που υπηρετούν. Και δυστυχώς η οικονομική ολιγαρχία που υπηρετούσαν, που υπηρετούν και υπηρετούσαν, ήταν πάντα, δεν είχε δεθεί ποτέ με τους εθνικούς πόθους, είτε στον ελλαδικό χώρο είτε στον κυπριακό χώρο. Ποτέ. Γι' αυτό κιόλας, δυστυχώς για αυτόν τον λόγο, επειδή ήταν τόσο πολύ εξαγορασμένοι και μάλιστα στην Κύπρο ήταν πιο κομπραδόρικη η οικονομική ολιγαρχία, γι' αυτό δεν υπήρξε ποτέ εθνικό κίνημα στην Κύπρο σοβαρό πριν την δεκαετία του 30-50, έτσι.
παρά το γεγονός ότι οι Κύπροι είχαν συμμετοχή στους εθνικούς αγώνες. Δηλαδή από την Επανάσταση του 1921 είναι γνωστά, είναι ιστορικά γεγονότα. Μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους υπήρχαν πάντα κυπριακά συντάγματα, κυπριακοί αγωνιστές, Κύπροι αγωνιστές που ήρθαν και πολέμησαν. Ακόμη και στο Αλβανικό. Ήρθαν Κύπροι και παρά το γεγονός ήταν απογορευμένο ρητά από τους Εγγλέζους. Ναι. Τους κυνηγούσαν σε παρανομία και τα λοιπά, τους κυνηγούσαν. Ήρθαν οι άνθρωποι και πολεμήσανε. Στη μητέρα πατρίδα, έλεος δηλαδή. Αυτό το πράγμα, δυστυχώς όμως η ελίτ, είτε λέγεται εκκλησία, είτε λέγεται πολιτική, είτε λέγεται οικονομία, οι οικονομικές, πολιτικές και εκκλησιακές ελίτ δεν ήταν ποτέ δεμένες με τους εθνικούς πόθους του λαού. Γι' αυτό και δυστυχώς ήταν εύκολο μετά να επιφέρουν αυτό το διχασμό που επήλθε. Και μας οδήγησε, οδήγησε δηλαδή την Κύπρο. Και όποιος λέει, εντάξει, μόνο και με τι μα διαφέρει, κοίτα μακράν, όπως λέει και ο Καραμάλης. Αν δεν είναι έτσι, γιατί η Κύπρος σημαίνει Αιγαίο. Ναι, γιατί αν πεις ότι η Κύπρος σημαίνει Ελλάδα, θα είναι μεγάλο ιδιατισμός. Όχι, για μένα είναι ενιαίος ο χώρος, είναι το φυσιολογικό της εξέλιξης. Είναι παραφύση. Το αμυντικό αλλά δάγμα. Αυτό είναι το εθνικό. Εγώ λέω γεωστρατηγικά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πάμε πακέτο αυτά τα δύο. Πάμε πακέτο. Χάνεται η Κύπρος, σημαίνει ότι χάνεται το Αιγαίο. Τελείωσε. Γεωστατηγικά εννοώ. Ναι. Έτσι. Τώρα βεβαίως για μας είναι εθνικό ζήτημα και φυσικό είναι. Είναι δυνατόν να βάζει. Ο Ζαχαριάδης νομίζω το λέγει. Το 45. Να το χρησιμοποιήσουμε αυτό γιατί κάποιοι μας το παίζουν πολλοί επαναστάτες σήμερα με τσετάτα άλλων. Λοιπόν, έλεγε το εξής. Είναι ποτέ δυνατόν να μην διεκδικήσουμε το Δεκάνησα. Αλλή μόνο. Μόνο που στα Δεκάνησα όμως υπήρχε εθνικό πρωθυπουργικό κίνημα και αντίσταση. Ενάντια στους Ιταλούς. Υπήρχε. Ναι. Οπότε δεν ήταν πολύ μεγάλο κόστος για τους Ιταλούς να κρατήσουν. Χώρια του ήταν κοιτημένοι ο Ιταλικός φασισμός. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην διεκδικήσουμε την Κύπρο. Αυτό έλεγαν τότε. Αυτό θα... Σαν εθνικό χώρο. Με αυτή την σε αυτό μπορεί να εντάξουμε και την κίνηση τότε του Μακαρίτη, του Ανδρέα Παπανδρέου για το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Τον ναι, χώρο. Αυτό ο ενιαίος αμυντικός χώρος ήταν μια παρόλα. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ, δεν υπήρξε τίποτα ποτέ. Και ήταν, κατά τη γνώμη μου, αντιστάθμισμα του τραγικού, της τραγικής επιλογής του Νταβός. Το μια κούλπα μετά δηλαδή. Βέβαια. Τραγικό πράγμα. Εκεί παραδόθηκε το Αιγαίο. Νομίζω μία από τις εξαιρετικές, μία από τις πιο εξαιρετικές αναλύσεις που έγινε τότε ήταν του αντιστρατήγου τότε, ένα αποστρατεία, το Ανδρέα του Σιαπκαρά, στο Έθνος, θυμάμαι, Νοέμβριο του 1989, αν θυμάμαι καλά, ή του 87, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή, που ανέλυε το γιατί χάσαμε το Αιγαίο με τον Νταβός. Μετά ακολούθησε η γνωστή συμφωνία Μαδρίτη το Σιμίτι, ναι, για να μας βάλουν στο ευρώ στην που άνοιξε το δρόμο για τα ίμια και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Όλα αυτά βέβαια θα τα βλέπουμε πάντα σε συνδυασμό με την Κύπρο, γιατί για τον ιμπεριαλισμό είτε του Ερτογκάν είτε του οποιοδήποτε. Όλα αυτά είναι ενιαίος χώρος. Έχει ενιαία γεωστρατηγική σημασία για τους μεγάλους ή τους επιστάτες τους. Και επειδή ο χρόνος, βλέπω, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, μπορούμε να διακινδυνεύσουμε μια πρόβλεψη. Σχετικά με τι? Με την εξέλιξη τώρα στο ρίσμα του Κυπριακού. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Αθανασιάδης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη τη ρετσινιά του προδότη για τους Κυπρίους. Με το Ανάν. Το σχέδιο Ανάν. Εάν επιχειρήσει δεύτερο, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μπορεί να σταματήσει τους Κυπρίους. Έτσι. Γιατί εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη. Εγώ αυτό που έχω δει στους Κυπρίους κάτω. Έτσι. Υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα. Το οποίο μπορεί να μην έχει εμφανιστεί ως τόσο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει ένα έλλειμμα. Έλλειμμα πολιτικής εκπροσώπησης. Δυστυχώς όμως. Αυτό το έλλειμμα πολιτικής εκπροσώπησης δεν έχει καλυφθεί από μια πατριωτική δημοκρατική δύναμη στην Κύπρο. Αυτό το μεγάλο κενό. Και ελπίζω σε αυτό. Ελπίζω Κύπροι να πάρουν την πρωτοβουλία, άνθρωποι δηλαδή που ακέραιο χαρακτήρα, πώς να το πούμε έτσι, ναι, εθνικής πατριωτικής αντίληψης και δημοκράτες πραγματικοί, όχι τα φασισταριά λοιπόν εκεί που τελικά τους βάλαν στην Κύπρη, στη Βουλή, σαν ένδειξη αγωνίας και απελπισίας. Δεν νομίζω ότι είναι. Όπως κάτι ανάλογο συνέβη και εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, αλλά και σύντομα δεν είχαν και επιλογές. Ναι.
Δεν είχαν και επιλογή. Αν του είχε διαμορφώσει μια επιλογή, θα σου έλεγα εγώ αν μπαίνανε τα φασταριά. Λοιπόν, γι' αυτό, αυτό προέχει. Αν κάτι μπορεί να δώσει ελπίδα, γιατί προέχει, ακόμη και αν επιβληθεί μια τέτοια λύση. Το να έχει ένα κίνημα εθνικό, πατριωτικό, δημοκρατικό, που να θέτει το ζήτημα τη μία και ενιαία και αδιέρετη Κύπρου, ενώνοντα τα πιο προοδευτικά και τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία, είτε από του Ελληνικύπριου είτε από του Τουρκοκύπριου, γιατί υπάρχουν τέτοια και του Τουρκοκύπριου. Τότε το θέμα της Κύπρου δεν έχει πεθάνει. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχει ξαναμπεί στο τραπέζι, ακόμη και με τις, κάτω από τις χειρότερες προϋποθέσεις. Ξαναμπαίνει το θέμα το εθνικοπροοδευτικό από την αρχή πλέον. Μάλιστα. Και με αυτή την κατακλίδα του Γενικού Γραμματέα του ΕΠΑΜ, του Δημήτρη Καζάκη, που πιστεύουμε να μπει στα αυτιά των Κυπρίων αδερφών μας, γιατί μας ακούνε. Υπάρχουν πάρα πολλοί στην Κύπρο που μας ακούνε. Να ευχαριστήσουμε και πάλι όλους και όλες που μας ακούσατε με προσοχή και πιστεύουμε ότι φανήκαμε και σε αυτήν την εκπομπή κάπου χρήσιμη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Πρώτα Θεός, δεν ξέρω, την Παρασκευή, γιατί υπάρχει μια ηλυμένη υποχρέωση για και τον Γενικό Γραμματέα. Εάν δεν μπορέσουμε την Παρασκευή, την επόμενη. Έτσι, αλλιώς έχουμε αύριο, είμαστε στην Καρδίτσα, να το πούμε κιόλας αυτό. Ναι. Αύριο να θυμίσω στους ακροατές, στις ακροάτριες, ότι ένα κλεμμάκιο του ΕΠΑΜ, στο οποίο ηγείται ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, θα μεταβεί στην Καρδίτσα. Θα έχει στις 6.30 η ώρα μια μεγάλη συγκέντρωση, ομιλία, που θα θέσει επιτάπητος τα κέρια ζητήματα που μας αφορούν για την πατρίδα, για την ελευθερία, για τη δουλειά, για την εργασία ουσιαστικά, αλλά και για το μέλλον μας. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ χρήσιμη ομιλία και εκδήλωση, και τουλάχιστον όσοι είναι στην Καρδίτσα, δεν λέω ότι οφείλουν, αλλά καλό είναι να παρευρεθούν, να ακούσουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ψηλά το κεφάλι. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.